Της κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πεστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Do you have the time to listen to me whine? Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της κακομοίρας με τον κύριο Γιάννη Λαλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιάννη της Ράπη στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου. Εσύ, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τηλεφωνήσεις στο 18133 έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Έχουν πολυετή πείρα στο χώρο, θα σου δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95 στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε στο εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό και μην ξεχνάτε ότι ο μεγάλος μας χορηγός είναι η εταιρεία Hyundai Kia Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Τώρα που άνοιξε και ο κόμβος είναι πάρα πολύ εύκολη η πρόσβαση και πάρα πολύ γρήγορη για εσάς οι οποίοι θέλετε να πάτε να την επισκεφτείτε και να αποφασίσετε τι ποιο μοντέλο θα πάρετε και σας ταιριάζει. Υπενθυμίζω ότι μέχρι και αύριο υπάρχει η ασύλληπτη προσφορά, καθώς όταν μιλάμε για την φθηνότερη Hyundai στην Ελλάδα το εννοούμε κιόλας, καθώς μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai i30 από 11.000-10.500 ευρώ, το Hyundai Tucson από 19.318.500 ευρώ και γενικότερα υπάρχουν πολύ καλές προσφορές από 500 έως 1.000 ευρώ έκπτωση για όλα τα μοντέλα της Hyundai. Περισσότερα στο 2310-596-596. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ολοκληρώνουν τις μεταγραφές σιγά σιγά. Σήμερα το βράδυ θα ξέρουμε λεπτομέρειες για το αν έχουν τελειώσει εσείως. Έκλεισε. Ποιος? Ο Τάκης Χαλάς έκλεισε. Τελείωσε. Ποιος είναι ο Τάκης Χαλάς? Ο Σωσίας του Διερίτη. Έκλεισε. Λέγε ρε κόκκινε, πάρτε αυτά εμείς εδώ. Ωραία, έκλεισε. Πάρτε. Και... και τι άκα, τελείωσε. Το κάνατε σύριαλ, πουλήσατε ραδιοφωνικές ώρες, κλάψατε, κάνατε, ράνατε. Ναι. Τελείωσε. Ήρθε αρθεί ο Βερίδη να στον πάω. Ωραία. Στεναχωρέθηκες? Εγώ γιατί να στεναχωρεθώ? Το λες με μισή καρδιά. Λες και, λες και έγινε γιατί, κάτι. Χάρηκε κανένας νομίζεις? Ο ίδιος ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια χάρηκε γιατί βρήκε το κορόιδο το Σαββίδι που θα του δώσει 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Κορόιδο μεγάλο. Αν ο Πάο γίνει κανένα στραβή και πάει καλά με το Βιερίνια, θα συνεχίζει να λες τα ίδια. Κορόιδο είναι, ρε, δεν πάει να πάρει το κορόιδο. 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 Γιατί είναι. Κορόιδο είναι, κορόιδο. Γιατί ένα επιχειρηματία που δίνει σε ένα γέρο μισθού θα ρίξει και ήταν νέο, είναι κορόιδο. Το πιάσα τον πισινό, το Σαββίδι. 31 χρονών είναι, ρε φίλε. Τι είναι? 31 χρονών. 31 χρονών μπορεί να είναι. Ωραία. Τον έχει να παίζει τελευταία. Πέρσι στα play-off. Βιολογικά άστα στα play-out. Αυτό κράτησε την ομάδα του κατηγορία. Μη, άστα τα κλειψίματα. Σου απαντάω. Άσε τι φιλίε. Άστα. Δεν θα πάρει φράγκα από τι μεταγραφέ. Δεν θέλω φράγκα, ρε φίλε. Είσαι βλάκα. Λοιπόν, άκου εδώ. Είσαι έξυπνο. Παίρνω λεφτά. Με τότε γιατί το λε. Γι' αυτό μπορώ να λέω ότι θέλω. Επειδή δεν παίρνω λεφτά, λέω ότι γουστάρω. Λοιπόν. Τον κάνει από τα 31 μέχρι τα 34 και μισό 5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Δεν είναι κορόιδο ο Σαββίδης. Okay. Εσύ πες ότι είναι κορόιδο. Αρχικορόιδο είναι. Γιατί? Γιατί αγόρι μου, τον ποδοσφαιριστή ο οποίος σου παίζει, τον πουλάς στα 25 και τον παίρνει στα 31 για να του κάνει συμβόλαιο 3 χρόνια, ή βλάξ είσαι, ή κορόιδο είσαι, ή άμπαλο είσαι. Λέω εγώ. Εσύ πες ότι ο Πάοκ έκανε σπουδαία μεταγραφή. Θα τον πληρώσω εγώ αυτόνα τις θλάσεις του.
τη φαρδιά του τη μέση. Τα γεράματά του 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Αυτό λέω εγώ. Εσύ πάνε πες, πάνε στο αεροδρόμιο και βγες φωτογραφία. Εσύ βγες φωτογραφία. Εγώ να βγω φωτογραφία. Ξέρω καλό γιατί... τι γουστάρεις. Εγώ όλο αυτό που ξέρω. Γιατί είπα κάτι διαφορετικό. Για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ είπα. Θα δω αυτούς τους δύο τους χαφ. Μπράβο, γιατί κάναν δύο κινήσεις εκεί που πόναγε η ομάδα. Δεν κάναν μεταγραφή στόπερ. Και αντί να πάρουν δύο στόπερ, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει δύο στόπερ, πάνε να πάρουν τον Βιερίνια. Και διώχνουν και τον Ενρίκε, ο οποίος Ενρίκε, με καλά χάφ από πίσω, με κλοπές ψηλά. Είναι δολοφόνος. Δεν σε ρώτησε τι είναι, εγώ θα πω τι είναι. Είναι ένας παίκτης, ο οποίος φτιάχνεται στο ένας με έναν και στα τελειώματα. Τελειώσαμε. Μίλα μόνο ο Δεκαραγιός τώρα. Θα μας πεις και τι είναι. Δεν έχουμε γνώμη εμείς δηλαδή. Πες τη γνώμη σου, θα σου ζητήσει τη. Στην κουβέντα πάντω λες και την κουβέντα. Ναι, τα ίδια. Συνέχισε τα ίδια. Άλλο θέμα. Δεν θα τη φάω εγώ την ώρα μου εδώ πέρα. Με το Βιερίνια να πούμε. Τελείωσε. Όλες μεταγραφές. Τελείωσε και του Ρέτσου στην Λεβερκούζεν. Δεν με νοιάζει του τελείωσε του Ρέτσου. Μα λέει μπράβο το Μαρινάκι που πούλησε το Ρέτσου κτλ. Λοιπόν, τι πήρε όμως εκεί. Να κλείσει την τρύπα. Πήρε παλτό, center back. Αυτόν τον οποίο έχει μπρίζει. Ναι, πήρε παλτό, center back. Τον έκανε γιαγιό η ΑΕΚ. Επειδή ναι. Ρώτησαν κάποιοι φίλοι. Ναι, βέβαια. Παλτό πήρε. Εδώ το Μετρόπολης λοιπόν έχει τους καλύτερους αναλυτές στην Ευρώπη. Ο καλύτερος αναλυτής είναι ο Μάτζιος. Ο καλύτερος αναλυτής είναι ο Μάτζιος. Είναι κομπιούτερ πραγματικό. Το μας βοηθάει εμένα πάρα πολύ με τα βίντεο. Λέω ρε Γιώργο, δείξε μου αυτό τον παίκτη. Μπαμ, μπαμ, μπαίνει, με δείχνει. Τι γνώμη έχεις, του λέω, γιατί σέβομαι και τη γνώμη. Δεν είναι μόνο η γνώση. Τη φιλολογική, ξέρει να μου μιλήσει και για μπάλα. Έχει δύο καλά λοιπόν ο Μάτζιος. Και μπάλα ξέρει και ξέρει και το ρεπορτάζ. Ξέρεις τι ευλογία είναι αυτό να τον έχει ο Ανδρώνης. 10 χρόνια πεταμένο στα σκουπίδια τον είχαν. Γιάννη Ρουφιάνη, τους κυρίες και κύριοι εδώ πέρα να παίρνουν τα δικίλια. Μπράβο τον Ανδρώνη, μπράβο το Μετρόπολης που αναδεικνύει το Μάτζιο στα 35 του. Άντε μπράβο, πάμε παρακάτω, τα λέμε αυτά. Ο Μάτζιος λοιπόν και όλοι το team, γιατί έχει κι άλλο καλό team και ο Ραγκάτσι είναι δυνατός στην Ευρώπη, στοιχηματικά κτλ. Σας λέμε τους Ολυμπιακούς, σας κορόιδεψε ο Βρουτόταυρος, σας πήρε παλτό, center back. Δεν μας αρέσει. Δεν κλείνει και την τρύπα αριστερά, οπότε ο Ολυμπιακός αμυντικά είναι ευάλωτος. Είναι αδύνατος, πώς θα σου το πω. Έκανε μια πολύ καλή μεταγραφή στα φόρ. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις, αν τον ξέρεις κτλ. Τον Τζόρτζεβιτς, πώς το λένε, αυτόν. Ναι. Αλλά. Πάλι σε συνεργασία με. Είναι ο σωματότυπος ποδοσφαιριστής. Είναι ναι. Ο σωματότυπος ναι. Ποδοσφαιριστή που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός. Τι έχει ο σωματότυπος. Είναι ένα 86, είναι ψηλό κορμί. Ναι. Δυνατό παλικάρι. Δυνατό παλικάρι. Και ο Φούντας ήταν δυνατό στη θεμιστία. Το βάζαμε σε σέντερφορ. Δυνατό παλικάρι. Γρήγορος είναι. Αυτό με νοιάζει εμένα. Είναι γρήγορος. Είναι γρήγορος. Ναι. Πολύ ωραία. Στην εκτέλεση. Κυρίως. Γρήγορος στην εκτέλεση. Ναι. Όχι στην ταχύτητα. Δεν είναι τόσο ταχύ. Δηλαδή είναι αργός σαν τον Πρίγιοβιτς. Ένα 86 πόσο γρήγορος είναι. Πόσο γρήγορος είναι. Με κάτι κανιά. Άμα είναι ο Usain Bolt και έχει κάτι πόδια ναι. Που είναι από το 1,86 στο 1,50 τα πόδια. Ένας που είναι 1,90 και είναι και γρήγορος. Ναι. Άμα τρέξει με το Βιερίνια, ο Βιερίνα που είναι σαν τα σκυλιά και είναι σαν τα λουκάνικα. Τα κοντοπόδρα τα σκυλιά. Κάνει 10 βήματα για να φύγει 2 μέτρα. Ποιο θα τον περάσει, λες. Κάνει με τις ποδάρες του άλλος 2 βήματα, του τραβήξει ένα τάγκλα, το τραβήξει στα άκρα. Τι είναι 1,86, όποιο είναι 86 είναι αργός. Και άμα είναι γρήγορος, τον κοντό, το γρήγορο δεν τον προλαβαίνει. Έχει κάτι κανιά σαν τη Λάσκαρη ο ένας, σαν τη Βουγιουκλάκη την Κοτοκόλα έχει τα κανιά ο άλλος. Α, που ξέρεις εσύ από κανιά. Δεν ξέρεις εσύ από κανιά, εσύ από τυρόπιτες, κασερόπιτες, βροντόπιτες, γουρουνόπιτες. Δεν είμαι ξινός. Με μπερδεύεις. Άλλα θέματα. Από καλό φαγητό ξέρω. Λοιπόν, γι' αυτό κάνω αύριο, μας έχει ο Μαμαδάς στο Roof Garden. Αν μας κάνεις την τιμή να πάμε. Αν σας κάνω τιμή. Ναι ρε, ο Μαμαδάς λέει θα μου κάνεις την τιμή ρε αυτό που λέει. Λέω εγώ, σου κάνω εσύ είσαι λέω επιχειρηματίας. Θα φέρει λέει τον κόκκινο οπωσδήποτε λέει γιατί λέει είναι γευσηγνώστης, έχει καινούργια κουζίνα. Κάθε φορά που αλλάζει κουζίνα ο Μαμαδάς. Με φωνάζει. Εσένα φωνάζει, εγώ αναπληρωματικός είμαι. Εσύ μυρίζεις τα κρασιά και λες τάδε κρασί, τάδε χρονολογία, τόσα γράδα αυτά κτλ. Από τη μυρωδιά το καταλαβαίνεις. Πού να καταλάβω, κρασιά δεν έχουν γράδα, ρε. Το τσίπρο έχει γράδα. Το τσίπρο έχει γράδα. Του κρασί. Αναστενώσει καλά νιώσαμε. Ηλίθιος. Τη βλάκα. Θα πήγανε κρασί πόσα γράμματα. Πόσα γράμματα έχει το κρασί. Θα φύγουν οι σερβιτόροι. Θα μας δίνουν στις πόρτες.
Θα χοροπηδήξουν οι άνθρωποι. Τον κόκκινο, ρε παιδιά. Με συγχωρείτε, από πού κατεβήκατε, ρε παιδιά. Από πού κατέβηκε, ρε. Ρε Ταλιμπάν, να πούμε. Άσχετε. Του πιώτη βρωμοπόδα, ρε. Πλατιπόδι του τα πάει. Εκεί μόνο ένα σώζει την κουβέντα. Κιλολί. Α, μάρμορη κιλολί. Που να ξέρει, ρε γάτα. Ναι, κιλολί, τώρα στα ακριβά εστιατόρια. Από γιώτη σε today λύση. Εντάξει, στα 79, τι ήθελε να γίνει. Στα 79, ενένα στα 59 πήγαινε στη Μαύρη Θάλασσα. Λέγε ρε κόμμα. Πήγαινε και Μαύρη Θάλασσα. Μαύρη Θάλασσα στο καφενείο. Όταν ήταν καφενείο. Είχε ένα ευρώ καβέ. Όταν ήταν καφενείο. Ξέρεις που πήγαινε πολύ η Λολή με το Μάνταρα. Η Λολή με το Μάνταρα πηγαίνανε απέναντι από τη Μέντη, ήταν ένα καφενείο, τα Τσιτζιλόνια. Εκεί παίζανε κουμάρι, ζάρια, ιστορίες, μέχρι τα χαράματα. Ξέρεις τι γινόταν εκεί. Σχολείο κανονικό. Φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Τι πηγαίναν κουστούμτζίδες, τι αυτά, τι ιστορίες. Τι πετρόχυλοι, τι πουλούσαν κασετόφωνα που δεν είχαν μέσα κασέτα. Τι ό,τι μπορεί να φανταστεί. Κουστούμια χωρίς μανίκια. Τι να σε φωνάξει. Έχει κληρώσει το πάρκο του Αγίου Θαράποντα με τα ψάρια. Εντάξει, που κέρδιζε πάντα ο ίδιος. Ο ίδιος κέρδιζε πάντα. Ο ίδιος κέρδιζε πάντα, σύμπτωση. Πάρε ρε 10 λαχνούς, λέει. 2 χιλιάρικα είναι. Έλα βρε, δες ρε κάτι τσιπούρες και κάτι φαγκρόπουλα που έχω. Παίρναν όλοι, εντάξει, τι είναι. Τότε ρε παιδί μου πήρε και χρήμα, πάρε. Ποιο θα κέρδισε, ρε. Να εκεί ο Τάδε. Στο τάδε μαγαζί, ο Τάδε. Στο καφενείο πάντα. Ο τυχερός ήταν πάντα στο καφενείο. Ναι. Ποιο ήταν δε μάθημα. Εντάξει. Τα οικονομούσαν από όλους κανονικά. Αυτά γινόταν και στα γήπεδα. Ωραία πράγματα ήταν. Αυτά γινόταν και στα γήπεδα. Ανεβαίνανε με ένα εισιτήριο, το κόβαν το εισιτήριο, το πετούσαν από πάνω, το κολλάγαν οι άλλοι το εισιτήριο στην τούπα, ξαναμπαίνανε μέσα να πούμε. Θύρα 5. Τέλος πάντων. Αυτά γινόταν παντού. Ειδικά δεκαετία, το 80 γινόταν. Στο μπάσκετ. Ναι. Στο μπάσκετ που δεν μπορούσε με τον Γκάλι να βρει εισιτήριο και γινόταν χαμός. Πιάναμε δύο χαρτάκια, τα ενώναμε. Κλακ. Πήγαινε στην είσοδο. Και πήγαινε εσύ αδει μπάσκετ τον Άρη. Γιατί να με πάρε, φίλε, εγώ την στο πηγάδι κατούρισα. Καραγκιάση. Τι αδει μπάσκετ τον Άρη. Γιατί ντροπή είναι. Τα κουμπάρια που έπαιζε τότε. Εγώ δεν έστειλα ρε εσύ στον Μπούζα ολόκληρη επιστολή ότι το μπάσκετ είναι καταστροφή του ποδοσφαίρου. Το έστειλα. Ούτε είχα πάθει κατάθλιψη σε ένα φυλάκιο. Γιατί είχε πάθει κατάθλιψη. Όταν ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φιλίππου, ο Φασούλας και οι υπόλοιποι πήραν το Ευρωμπάσκετ το 87, εσύ είχε σύνδρομο κατάθλιψη. Ναι. Αν λέω ψέματα, διέψω. Το όχι. Άλλο δεν σα είπα, θα μιλήσει γι' αυτό. Όχι, δεν. Άμα λες αλήθεια, δεν μπορώ να πω. Έρχεται, ναι, πολλές φορές λέω. Όχι. Έρχομαι προχτές, πρώτη μέρα εμφανίζει το Παλακρός. Έρχομαι κατά τη μία παρά, μου λέει τι δουλειά έξοδο. Λέω τέτοια ώρα έρχομαι συνήθως. Λέω τι θέλεις. Τον βλέπω μία, με κάτι παιδευότανε. Βλέπω ένα κουτί, σαν κονσέρβα. Χοντρό, λες κάνα δυο κιλά. Κράγκα, κουδούνιζε μέσα. Και τον βλέπω τώρα. Κουμπαράς, ακούστε τώρα, κουμπαρά. Είχε ένα σκεπάρνι, ένα ψαλίδι, ένα κουζινομάχιο, ένα κατσαβίδι και ένα νυχτήρι για κονσέρβες. Του λέω τι κάνεις, προσπαθώ να τον ανοίξω. Λέω τι έγινε ρε Καραγκιός, πώς να τον ανοίξεις. Να λέει ούτε το σκεπάρνι κάνει, ούτε αυτό κάνει. Δεν φλάκα το λέω, το ανοιχτήρι δεν ξέρω να το ανοίξει γύρω γύρω. Λέω φέρτο το. Αρχίζω το ανοίγω, πάνω που έχω ανοίξει το μισό, κάτι λέει χαπ κόβομαι λίγο. Του τα ανοίγω, μου λέει τόσο εύκολο. Ήταν λέω πόση ώρα παιδευόσουν. Κάνα μισά ώρα. Συγγνώμη, ρε. Είναι δυνατόν, δεν μπορεί να ανοίξει. Όλη η ουσία από την κουβέντα πια είναι τώρα, ξέρει. Τι. Να ακούσει ο Ανδρώνης Φερτέρ και μία παρατέταρτο κόκκινο στη δουλειά. Δεν παραδέχεται. Δεν παραδέχεται ότι είναι ζαβό. Είμαι ζαβό. Ζαβό, ρε παιδί. Είμαι ζαβό. Δηλαδή, συγγνώμη, από πού τα πήρε όλα αυτά τα εργαλεία. Από το κλαδά τα άγλεψα μέσα. Έπαιρνε από το κλαδά. Τι να... Και δεν μπορούσα να ανοίξω το κουμπαρά. Δεν μπορούσα να ανοίξω το κουμπαρά. Και τον ανοίξαμε σε μισό λεπτό. Κοιτούσε ο Κωνσταντίνος. Έχει λιποθυμίσει ο Κωνσταντίνος κάτω. Εντάξει. Τουλάχιστον ο έμφυα βγήκε από το κουμπαρά. Εντάξει. Για τον έμφυα βγήκε. Μόνο εύρα, μισά εύρα, δύο εύρα. Εντάξει. Φίλε, μου κάνει εντύπωση. Επειδή αυτό το κάναμε μικρή. Λέω να υπάρχει άνθρωπο σήμερα που μαζεύει. Το άλλο δεν το ξέρει. Έχω ένα κουμπαρά από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Ακόμα. 1999. Τον οποίο τον άνοιξε, δεν τον άνοιξε ποτέ. Πρόσεξε να δεις. Πάω, λέω πού τον ανοίγουν. Αυτόν έκλεισε λέει το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Έγινε λέει στη Eurobank. Πάει στη Eurobank. Πάω μια μέρα που είναι συνταξιούχη στη Eurobank. Στείνομαι στη σειρά με το κουμπαρά. Περιμένω κανένα δύο ώρα να πούμε. Για να σου δώσω το κλειδί. Λέω τι είναι αυτό εδώ. Ποιο θα μα τα ανοίξει αυτό το κουμπάρι, τι είναι αυτό. Στο ταμείο λέει. Αυτό ο φελό νομίζω ότι έχω εγώ στην Eurobank να πούμε. Ναι. Λεφτά. Πάω στο ταμείο, λέω ανοίξε το κουμπάρι. Τον ανοίγει η κοπέλα το κουμπάρι, βγαίνουν μονό ευρώ, δύο ευρώ, μισό ευρώ κτλ. Λέει πού είναι το βιβλιάριο. Λέω δεν έχω βιβλιάριο.
Λέει, πώς λέει, δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται, λέω. Λέει, πρέπει να τα καταθέσετε. Λέω, ανοίξτε μου ένα βιβλιάρο. Λέει, δεν γίνεται να σε ανοίξουμε βιβλιάρο. Λέω, γιατί. Γιατί έχει κάποια κοντόρ. Τότε άνοιξε τον κουμπάρα. Ανοίγουρε. Ναι. Τότε ήταν ιδιωτικό. Και τι ήρθε, λέει ο άλλο, να ανοίξει τον κουμπάρα. Γιατί λέω, λογαριασμό θα σε δώσω. Είσαι υποχρεωμένο να μου ανοίξει τον κουμπάρα. Αλλιώ όσο το παίρνω και σου δίνω μια με τον κουμπάρα στο κεφάλι, λέω, και σαν ανοίγω το κρανίο στα τέσσερα. Κόλο τραπέζι και το λέω. Εδώ στην Κρεάνθου. Τι καλό σαν. Μεγαλικά και πιάνω. Αυτό σου λέει από πού κατέβηκε. Με τα πέδιλα. Homo erectus. Να ανοίξει το κουμπάρα. 100 ευρώ μέσα να πούμε. Τι, 100 ευρώ, 100 ευρώ. 100 ευρώ. Δεν κατάλαβα. Μανάβι, πα μπακάλι. Πώ. Μπακάλι. Μανάβι. Λαϊκή τελειώνει. Κρεοπόλη πα και τελειώνει. Τι ώρα πα στη λαϊκή κόκκινη. Τι ώρα. Τι ώρα. Ναι. Γιατί μου είπαν πα κατά τη μία. Όχι ποτέ. Ποτέ. Μαζεύει τη σαβούρα, μου είπαν από εκεί. Ποια σαβούρα. Ρε. Ό,τι περισσεύει, έτσι μου είπαν. Και τα παίρνει και τζάμπα, έτσι μου είπαν. Τα πα στο Μαντζαβίνο μετά. Ναι. Ξέρει ο Μαντζαβίνο, με πήρε τηλέφωνο. Ναι. Τον πήγα στο Γιακουμίδη. Έχει προβλήματα. Ο όμω και τα λοιπά. Το ξέρω. Ρώτησε, πει ο Γιακουμίδη. Αν ο Γιακουμίδη σου πει ότι πρέπει να εγχειριστεί, θα εγχειριστεί. Θα σε στείλω εγώ σε χειρουργό. Λεφτά έχει κουφάλα, λέω. Το εστιατόριο πάει καλά. Μην τραβήξει κανένα Ιπποκράτιο, λέω. Γιατί δεν πα κανένα Ιπποκράτιο να σε εγχειρίσουν σε κάνα χέμπα. Όμω θα φτάσει στον Αστράγαλο. Κουλό θα βγει, λέω. Στο Ιπποκράτιο σου πληροφορώ ότι αν τον αναλάβει συγκεκριμένο ο Παναγιώτης ο Διονέλης, θα τον κάνει κούκλο. Ναι, τον κάνει κούκλο ο Παναγιώτης ο Διονέλης. Ναι, ναι. Και άμα θέλει τίποτα ο Παναγιώτης ο Διονέλης. Δεν θέλει τίποτα. Όχι άλλο, λέω, ρε, άλλο, μην βιάζεσαι. Άμα θέλει τίποτα από αυτά που θέλει η κόρη μου για να υλώ, για να φτιάξει το αυτό, ποιο θα τα κάνει. Ξέρω ότι στα νοσοκομεία, ναι, και στο έχω πει χιλιάδες φορές, ναι, ναι, ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς γιατρούς. Ούτε βελόνες δεν έχουν. Γιατρούς έχουν. Άλλο. Ναι, βελόνες δεν έχει. Άκουνα, τα κλέψαν να τα κατακρίνεις, ναι, το ΣΦΥΡΙΖΑ. Το ΣΦΥΡΙΖΑ. Γιατί τι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτά τα κλέψαν το ΣΥΡΙΖΑ, κλέψαν. Οι άλλοι δεν κλέψαν δηλαδή. Τι προηγούμενες κυβερνήσεις, λέω. Το ΠΑΚΟΚ, την Ουδού. Όταν έπινε Μαρτίνι με τον Βενιζέλο, γουρουνομούριδες και οι δύο, καλά ήταν. Τώρα σε φταίει το ΠΑΣΟΚ. Ρε φίλε, συγγνώμη, απαγορεύεται. Με όποιον θέλει πυροβολικά. Εντάξει, το ΠΑΚΟΚ, το ΠΑΚΟΚ. Το ΠΑΚΟΚ. Τα Μαρτίνια με τον. Και επειδή και με σένα έχει δηλαδή ένα από το. Τι σημαίνει αυτό. Εγώ τι έκλεψα. Ότι είμαι σαν τα μούτρα στο εξωγήινο. Έκλεψα κανέναν. Δηλαδή τι σημαίνει. Ότι έχω στενές επαφές τρίτου τύπου, επειδή έχω παρτίδες μαζί σου. Τι είναι αυτό το επιχείρημα. Αυτό επιχείρημα. Είστε από εδώ πέρα. Λέω λοιπόν ότι αν τον έκανε ο Παναγιώτης ο Διονέλης, τον έκανε εξαιρετικά. Ποιον. Εντάξει, έχει καλούς γιατρούς. Καλά, καλά. Έχει εξαιρετικούς γιατρούς. Ναι. Είναι προπό. Είναι πώς θα τύχεις εκεί πέρα. Δεν είναι προπό, ρε φίλε. Ναι. Δεν έχω λόγο να τους εκθιάζω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, χαίρομαι, ναι, που υπάρχουν επιστήμονες αφιερωμένοι και δεν τα παρατάνε. Μη. Εγώ δεν χαίρομαι καθόλου. Εντάξει. Που υπάρχουν επιστήμονες, αλλά δεν υπάρχουν νοσοκομεία. Εγώ δεν πάω. Και εγώ δεν χαίρομαι. Εγώ κάνω τρεις δουλειές για να μην πάω στο νοσοκομείο. Να πέσω στα χέρια αυτών. Ρε φίλε. Να πάω να με κάνω καμιά εγχείρηση, να κολλήσω κανένα μικρόβιο. Να κάτσω στην εντατική όπως κάθεται ο φίλος μου, ο Κοσμάς να πούμε. Κόλλησε, λέει, μικρόβιο. Κόλλησε, λέει, μικρόβιο. Κοσμάς, ρε φίλε, ήταν ατυχία μεγάλη αυτό που. Πώς να μην κολλήσει μικρόβιο. Αλλά πώς να μην έχει ατυχία όταν περνάς εσύ από το μαγαζί. Εντάξει. Τη στείλαμε την κοπέλα, αλλά στόχης. Ήρθε 5 λεπτά πιο αργά. Ένα τέταρτο πιο αργά ήρθε. Εκεί καθόμουν κι εγώ. Κάμω την ατυχία μου. Λέω κόκκινος. Ο κόκκινος, λέω τώρα, που έμαθε, θα τριβε τα χεράκια του. Πόσοι στο Μετρόπολη, λέω. Ειλικρινά, πέρα από την πλάκα. Ποιοι θα χαιρόταν εδώ μέσα. Μόνο από το Μετρόπολη. Εντάξει, κάποιοι θα χαιρόταν. Θα σου πω ποιος θα χαιρόταν. Ο Βλαχόπουλος θα χαιρόταν σίγουρα. Όχι. 100% το λέω. Λάθος κάνει. Τι λάθος κάνει. Άμα είναι, ναι, θα σου πω. Ο Βλαχόπουλος, όχι. Ο Βλαχόπουλος θα χαιρόταν σίγουρα. Όχι. Τι όχι. Τον αδικήσω. Όχι. Ποιον αδικό. Το Βλαχόπουλο τον αδικήσω. Το Βλαχόπουλο τον αδικήσω. Δεν έχω λόγο να τον υπερασπιστώ. Το να τον υπερασπιστώ. Καλά, δεν υπερασπίζεις αυτούς που κάνανε αβάντα το βιολί τώρα. Δεν θα υπερασπιστείς τους άλλους που είναι. Άλλο. Για, υπερασπίζουμε τη φιλία μας. Αν έχουν κάνει κάτι το οποίο είναι μεμπτό. Ωραίους φίλους έχεις. Αν έχουν κάνει κάτι το οποίο είναι μεμπτό, ναι, δεν σημαίνει ότι δεν το κατακρίνω. Όλοι οι φίλοι σου να έχουν πιαστεί δωροδοκίες. Να είναι γραφεία τύπου. Οι φίλοι μου καταρχήν είναι ελάχιστοι. Με διοικήσεις. Οι φίλοι μου είναι ελάχιστοι. Ναι. Ούτε στα χέρια του ενός χεριού. Οι καλοί γνωστοί είναι. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη. Άξι, άλλο φίλος και άλλο καλό. Μπράβο Γρηγόρη. Πήρες μπροστά. Μπράβο Γρηγόρη. Πήρες μπροστά. Μπράβο Γρηγόρη. Μην μπερδεύεις. Ναι. Αλλά δεν πουλάω τη σχέση που έχω. Δηλαδή τώρα, ναι, είμαστε μαζί, χώρια που είμαστε από παιδιά, κάνουμε μια δουλειά. Ναι. Ό,τι και να γίνει, ναι, όπως και να διαλυθεί. Έλα, σου πω τώρα ποιος. Πρέπει να είναι πολύ αδερφή κάποιος. Λέγε. Να κατηγορεί, να λέει τον έτσι, τον δείξει και ο Μέκανε. Λέγε, με πάντα και εμένα τα μάξια αντί για τον Κοσμά. Καθόμουν εκεί. Ποιος θα χαιρόταν άλλο στο Μετρόπολο. Σου πω εγώ άτομα. Θέλεις. Για πες. Βραζιλιάνος. Ένας. Γιατί δεν χάρει. Θα χαιρόταν. Γιατί να χάρει. Γιατί να μην χάρει. Τον έκανε κάτι κακό. Όχι. Κοραγιάνο, τα χαιρόταν. Δύο. Δεν νομίζω. Βλαχόπουλος, δύο. Δε, ούτε. Σου πω εγώ. Μπασάκου, τρεις. Μανούσης, πρώτος. Θα χόρευε, τέσσερα. Ο Μανούς. Ου, Ρουφιανέλη. Άλλος, παρακάτω. Έλα, τι Χριστέ και Απόστολε. Τι Χριστέ και Απόστολε. Τι να σε κάνει ο Χριστός και ο Απόστολος, δεν κόκκινο.
Ποιο Χριστό. Ο Πάγκο που είναι καλό παιδί, θα μπορεί να έλεγε κρίμα ο Πάγκο που είναι, έχει καλά συναισθήματα. Ο Κλαδά που είμαστε φίλοι χρόνια θα στεναχωριόταν. Σου πω εγώ τώρα. Ισχύει. Ισχύει. Από. Ο Δημαρά θα χαιρόταν. Θα χαιρόταν. 100%. Ο άλλο ο Καραγιάννη θα στεναχωριόταν. Ο Δημαρά θα χαιρόταν. Θα χαιρόταν. Ναι. Εγώ δεν έχω και κύριε κακό. Παρέσε ρε κόκκινε. Σταμάτα ρε κόκκινε. Όχι, δεν μάλλον. Και γιατί να χάρη. Θα χαιρόταν, λέω εγώ με το μυαλό μου. Αν με πατούσε το αμάξι στο. Ο πρώτο θα χαιρόταν, καταρχήν θα σου λέει εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ θα χαιρόταν. Θα κάνει και θα σου και χειρότερο γιατί θα κάνει και το στεναχωρεμένο. Ναι. Κρίμα το θαλακρό, κρίμα. Πήγαινε μετά στον ανδρό και θα λέει με ποιον θα κάνω εκπομπή. Γιατί μόνο για να κάνει εκπομπή δύσκολο σε βλέπω. Δύσκολο σε βλέπω να κάνει. Τρει εβδομάδε με ποιον έκανε. Και τρει εβδομάδε πάτω σε εκπομπή. Τι έκανε. Πάτω σε εκπομπή τρει εβδομάδε. Και το βράδυ με το βαρδάκι. Εδώ εκπομπή πάτω. Ναι, βαρεθήκα να σε ακούνε 8 ώρε το ίδιο πράγμα να λε. Πάτωσε, τι, αφού δεν τη μετράει, δεν τη. Μπορεί να πει ό,τι θέλει. Σε λέω ό,τι θέλω, ναι. Αλλά αν δεν μαζέψει λίγο έτσι αυτή την τρέλα που έχει και το. Την... Ρώτα τον κόσμο να κάνει αυτό. Ποιοι θα χαιρόταν και ποιοι δεν θα χαιρόταν. Άνοιξε γράμμα. Υπάρχουν νούμερα. Στα είπε και ο Ποκολόκο. Ποια νούμερα υπάρχουν. Υπάρχουν. Αφού δεν μα μετράει τον άνθρωπο, δεν μπορεί να υπάρχουν άλλα νούμερα. Πιο κάτω από μένα ίσω. Ναι. Μην τρελαίνει. Ναι, αυτό πιο κάτω από μένα. Αυτό ήθελα να ακούσω. Πιο κάτω από μένα ίσω. Μπράβο Γρηγόρη. Και αυτό το ακούω να όχι. Μπράβο, δεν μετράει αυτό. Μπράβο Γρηγόρη. Σου κοπεί κάτι. Ποιοι άλλοι θα χαιρόταν. Το one man show έχει πεθάνει. Μη, άστα. Θες να μιλήσουμε ανοιχτά. Δεν θέλω να μιλήσουμε ανοιχτά. Ποιοι θα χαιρόταν άλλοι. Αυτό το έμαθα πριν από πολλά χρόνια. Μη. Ποιοι θα χαιρόταν άλλοι. Δεν νομίζω ότι. Κοίταξε. Θα χαιρόταν. Ο πρώτο θα χαιρόταν είναι ο απέναντι. Ποιο είναι απέναντι. Απέναντι. Ποιο απέναντι θα ήταν. Αυτό που κάνει κούβι την ίδια ώρα με εμά. Εντάξει, το φυσιολογικό. Εδώ λέω για το μη φυσιολογικό. Για αυτού που είμαστε εδώ, άσε το άλλο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει. Όσοι δεν σε γουστάρουν θα χαιρόταν. Αυτή για να μου πει, ποιοι. Ρε φίλε, πολύ ο Ποκολόγκο θα στεναχωριόταν. Ναι. Θα στεναχωριόταν από Ποκολόγκο. Είναι ωραίο άνθρωπο. Ο Ανδρώνη θα στεναχωριόταν. Πάρα πολύ. Θα είχαν τα λεφτά. Άλλο, παρακάτω. Τι εννοεί θα είχαν τα λεφτά. Σου λέει θα μπορεί να πέσει ακροματικότητα. Θα βρούμε που. Εντάξει, μπορεί να είχε μια, κανένα μήνα, δύο μήνε να είχαν κανένα. Αυτό. Άλλο, ποιο θα. Ουδήσαν αντικατάσταση. Ναι, για όλους ναι, ρε Γρηγόρη, άλλο λέω. Μπορεί να στεναχωριόταν. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να σκέφτομαι έτσι ανάποδα. Εσύ το κάνει αυτό. Δεν μπορώ να σκέφτομαι ανάποδα. Ναι. Μπορώ να επιβεβαιώσω. Εσύ θα χαιρόσουν πάντω. Εσύ πε ότι θα χαιρόμουν. Εσύ πε ότι δεν θα χαιρόσουν. Πε ότι θα χαιρόμουν. Εσύ πε τι θα. Τι θα κάνει. Να πω εγώ στον κόσμο τι θα έκανα. Όχι, θα στεναχωριόσουν. Είναι βλακία να πω. Πε ρε Γρηγόρη, αλήθεια. Δεν καταδέχομαι. Δεν το λέει. Δεν καταδέχομαι. Δεν το λέει. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν το λέει. Ότι δεν καταδέχομαι. Δεν το λέει. Δεν μιλάς, πεινάς. Πεινάω. Λοιπόν, μπαίνουμε στο deliveras.gr, έλα εδώ γιατί έχουμε δουλειά. Να παραγγείλουμε πάνω από 2.500 προσφορές υπάρχουν στο site deliveras.gr. Αν δεν μπορείτε να μπείτε, κατεβάστε σχετικό application είτε στο tablet είτε στο κινητό. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Το κανελάκι στα χαιρόταν. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Έφτασε Σεπτέμβρης. Ο μήνας που ξεκινάς τα πάντα. Ξεκινάς την απαιτητική φοιτητική ζωή. Πάλι παραμάνα μου έπιασες. Αμάν! Δεν ξεκινάς να φτιάχνεις και το σπίτι σου. Ξεκίνα για Media Markt και πάρε τηλεόραση OK 32 ιντσών 100 Hz με USB Media Player μόνο 139 ευρώ. Αλλά και δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για τα εντός. Κάνε το δικό σου. Media Markt. Στον δικό σου καφέ βλέπεις το μέλλον. Αν όχι, έλα στα καταστήματα Forall και διεκδίκησέ το. Νέος μεγάλος διαγωνισμός με μία ετήσια και 10 εξάμηνες υποτροφίες στο ΙΕΚ Αλφα και άλλες 2 επιδοτήσεις διδάκτρων στο Mediterranean College. Απλά παίρνεις τον καφέ σου από τα καταστήματα Forall, συμπληρώνεις την ειδική φόρμα με τα στοιχεία σου και που ξέρεις, ίσως να είσαι ένας από τους μεγάλους τυχερούς. Μόνο στα καταστήματα Forall με κάθε καφέ στρώνεις το μέλλον σου. Forall Coffees, Forall Dreams.
Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρο σταθμεύση. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Σημασία δεν έχει τι θα σπουδάσει τελικά. Σημασία έχει να καταλάβει ότι είσαι γεννημένο να πετύχει. Απλά πίστεψε το. Κρατικό αναγνωρισμένο πτυχίο σε 95 σύγχρονες ειδικότητες. Η ΕΚΑΛΦΑ, σύμβολο επαγγελματικής επιτυχίας. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. 2-31-0-55-24-06. Η ΕΚΑΛΦΑ.gr. Τέλος. Είπα τέλος η ζάχαρη. Θα το γυρίσω στα φρούτα. Γιατί λίγο καρπούζι, λίγη φράουλα, λίγο λεμόνι. Λεμόνι, α, σκέτο. Αν δεν έχει και λίγη νόνα μπέλα. Λίγη φουντελίνα, λίγο κούκκις, πώς θα κατέβει. Καλώς ορίσατε στο Φέτζιο. Χωνάκι. Α, κουπάκι. Δίκυλο. Και 6 και 7, 10 χωνάκια. Κάνω τουρ στις γεύσεις. Τουρ στο Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένους. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η Σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα? Σαντουιτσάκι με γαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά με γαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά, μωρό μου. Έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθώματο εχείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λοϊχό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης. Μεϊμάρης, Ελπίδος 34 στις ΙΚΕΣ. Τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Πάρ! 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες πάρ! Άλογο. Αλλά δεν σου φαίνεται πάρ! Άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο. Υπερταχύτατο. Πεντάμορφο. Wow. Εκπληκτικό. Συναρπαστικό. Θα σου κόψει την πείνα. App του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς. Delivera. Το βουλιοδικό νερό μπάσκετ της Metro Sport εξαντλήθηκε. Σας ευχαριστούμε για την τεράστια ανταπόκριση. Πάρα πολλοί δεν το προλάβατε και το ζητάτε. Αυτό το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου λοιπόν, ξανά το περιοδικό Eurobasket. Δωρεάν με τη Metro Sport σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Συνεντεύξεις Κώστας Μίσας, Ρισάρντα Κούρη, Λευτέρη Σούμποντιτς. Παρουσίαση των 24 ομάδων. Old Stories, τηλεοπτικό πρόγραμμα, παρουσίαση γηπέδων και πολλά άλλα. Το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου, μην χάσεις τη Metro Sport με δωρεάν το συλλεκτικό περιοδικό για το Eurobasket. Εφημερίδα Metro Sport. Κρύβει στις σελίδες της θησαυρούς. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε μείνει κλειδωμένο έξω στο σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε που θα σας προβληματίσει και χρειάζεται κλειδαρά, τότε τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Ο Στέργιος ο Πετκανίτσας είναι εκεί για να δώσει άμεση, γρήγορη και οικονομική λύση στο πρόβλημά σας. Πάμε να διαβάσουμε μηνύματα. Λοιπόν, σαν τράβο για τον ΠΑΟΚ, Φεντόρ Σμολόφ μεγάλος παίζει κράσοντα. Ραπτόπουλε γύρω Σφορτάτος, πες κάτι για τη μαρμίτα.
Γρηγόριο Ρατόπουλος είναι τρελός. Πες το ότι η Ευγερίνια έχει και κυταρίτιδα. Καλά, ότι είναι τρελός το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να το πεις, φίλε. Εγώ, σαν οπαδός του Ολυμπιακού, λέω οι ομάδες προχωράνε, οι παίκτες σταματάνε. Στυλ τύπου Ευγερίνια είναι είσαι παοξάκι και να ακούει η διοίκηση του ΠΑΟΚ τον κόσμο και να κάνει μεταγραφές. Είναι παλιές τακτικές και δεν οδηγεί πουθενά. Τώρα υπάρχει το πρεστίζ και νέο ενδιαφέρον με νέους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα. Ραπτόπουλε, τρυπήθηκε ο Αφραγκούς από το Μαρινάκι ή όχι? Γιατί προχθές το μεσημέρι δεν σχολιάζει δηλώσεις θύρας 13. Απλά αρκέστηκες να πεις τον πρώτο πως να κλείσει τα στόματα, τον τρόπο που να κλείσει τα στόματα η διοίκηση του Παναθηναϊκού. Αν ήταν θέση του Φραγκούς ο Σαφίδης, θα έκανε ολόκληρη κομπή για το τρύπημα. Για τους Αθηναίους εξαπαλούν ήχων, του Μπεκύψου λογωμένων. Βγήκε κανένας Παναθηναϊκός εδώ? Όχι, okay, μεταφέρω okay. Τι λέει ο φίλος για εσέ. Ναι. Για εμέ. Ναι. Ότι τα βρήκε ο Μαρινάκη με τον Αλαφούζο. Ναι. Ωραία. Τα βρήκαν στο επιχειρηματικό κομμάτι. Είναι και οι δύο με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν γερά φράγκα να φάνε. Και οι δύο. Ο ένας με τον Ολυμπιακό είναι ο πρωταθλητής και βγάζει λεφτά. Ο άλλος δεν ξέρω με τα λεφτά τι κάνει, με παίκτες και τα λοιπά. Οικονομημένος είναι κι αυτός. Άμα θέλει θύρα 13 στο διώξει, θα φέρει ένα δικό της. Να βρουν καλύτερο από τον Αλαφούζο. Όχι ρε φίλε, ο άλλος το πάει στο επικοινωνιακό. Δηλαδή πιστεύει. Ναι, ότι. Και εδώ πρέπει να το απαντήσει. Ότι εσύ, αν ήταν κάτι που αφορούσε τον ΠΑΟΚ, θα το έκανε θέμα ολόκληρο. Ενώ επειδή αφορά. Πόσα θέμα ολόκληρα του ΠΑΟΚ δεν κάνουμε. Θέματα. Ναι, πόσα θέματα. Αυτό θα το έκανε θέμα. Από το θέμα μέχρι τα θέματα υπάρχει διαφορά. Και ο Μπούζος ασχολείται με τα πλυντήρια του Ολυμπιακού και με τα πλυντήρια του ΠΑΟΚ δεν ασχολείται. Ποιο είναι το πλυντήριο? Και έχει. Ρε κόκκινε. Μην κάνεις ερώτηση την οποία δεν θα απαντηθεί ποτέ. Μας. Ασχολείται με τα πλυντήρια του Ολυμπιακού, με τα πλυντήρια του ΠΑΟΚ και του Άρη δεν ασχολείται. Αλλά αυτό θέλω να σου πω. Τι πιάνε τα πλυντήρια. Αφήσανε μομφές οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Ό,τι τι. Κατά πολλών και κατά συναδέλφων. Άνθρωποι οι οποίοι. Και κατά συναδέλφων. Άκουδο. Κατά συναδέλφων μας. Ναι. Άκου να δεις. Εγώ τους οργανωμένους δεν τους γουστάρω. Ναι. Γενικότερα όλων των ομάδων. Είναι κάποιοι βέβαια ιδεολόγοι. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στην ίδια. Εννοείται. Έτσι έχει ένα μικρό ποσοστό. Κρατάει και μια πισίνη. Κρατάω γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο. Αλλά αν του πει τώρα ο Αλαφούζος, ελάτε στο Sky. Να πάρετε το κηλικείο. Να πάρετε το κηλικείο και τα λοιπά. Τελείωσε η ιστορία. Τι να κάνουμε τώρα. Το θέμα είναι ότι ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα γενικότερα γίνεται όχι για το καλό της εταιρείας ή του συνόλου, για το καλό της τσέπης μας. Και αυτό το λέω και για εμάς. Όχι ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Συνδικαλισμός δεν υπάρχει. Ορίστε. Συνδικαλισμός δεν υπάρχει. Κόκκινε, άσε και για εμάς. Και εμείς ίδιοι είμαστε. Και εμείς ίδιοι είμαστε. Δεν είσαι καλύτερος. Ούτε εσύ ούτε εγώ ούτε κανένα. Αν είμαι καλύτερος ή χειρότερος. Φέρεται από την πορεία σου στα χρόνια. Το ξέρω. Και εγώ το ξέρω. Εντάξει, έχω αυτογνωσία. Μη στεναχωρείς. Ναι, και οι άλλοι έχουν αυτογνωσία. Εντάξει. Οπότε άσε να κρίνουν οι άλλοι εσένα και εμένα. Μην κρίνεις τον εαυτό σου. Εννοείται. Εγώ είμαι τίμιος. Άσε να κρίνει ο άλλος πόσο τίμιος. Δεν λέω αν είμαι τίμιος. Ναι, άσε να πει κανένας άλλος τι τίμιος είσαι εσύ. Και άμα είμαι κι εγώ. Άσε τους άλλους να κρίνουν. Με επιχειρήματα. Όχι να πούνε αεροστολογίες και εμείς με αεροστολογίες δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική. Θέματα άλλα, λέγε. Άλλα θέματα. Μάλιστα. Η μεταγραφή του Βιερίνια θα γίνει. Ωραία, θα δώσει και τον Ενρίκε σήμερα το βράδυ. Θα βγει ο Πετρωτός εδώ, θα γίνει το σκηνικό, θα βγει ο Μίνας. Εντάξει, μια χαρά, μπαίνουμε καλά. Άλλο θέμα, λέγει. Καλησπέρα, είναι απίθανο εκεί στον ΠΑΟΚ. Αντί να πάρουν δύο ποιετικά στόπερ να καλύψουν το Λαθέρ, Βαρέλα και Κρέσπο, με παίρνουν το δεξί μπακ και τραυματία Βερινιά που ξέχασε τις τρίπλες, δίνοντας τον καλύτερο και πιο έτοιμο Ενρίκε. Πολύ ωραίο μήνυμα. Θα έπρεπε να πάρουν ένα φόρο ακόμα στη θέση του Κλάου. Πολύ ωραίο μήνυμα. Ποδοσφαιρικότατο, αντιαποκρίνεται 250% στην πραγματικότητα. Φόρ στη θέση του Κλάου. Φόρ στη θέση του Κλάου, ναι. Γιατί εσύ το βλέπεις να πατάει καλά τον Κοτσίδα. Ο Κοτσίδας είναι ντεφορμέ. Είσαι σίγουρος ότι θα έρθει σε φόρμα. Έχει και κουλούρι εκεί. Τι έχει? Και κουλούρι. Το κουλούρι άμα τον πετάξει στα σκουπίδια η Τρίπολη δεν τον παίρνει. Το κουλούρι. Μάλιστα. Δηλαδή δουλεύεις στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Συνομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα. Δεν είναι για τέταρτος. Ξύπνα. Ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα. Ποιο κουλούρι και ποιο σαμόλι. Και ποιο σαλάμι και ποιο μπιφτέκι. Ποιο κουλούρι. Αλλά. Το κουλούρι άμα τον πετάξει στον δρόμο. Το πάρει ο Ολυμπιακός, σου λέω εγώ ομάδες. Το πάρει? Όχι. Όχι. Ο Παναθηναϊκός, όχι. Η ΑΕΚ, όχι. Ο Πανιόνιος τον κουλούρι τον παίρνει να βγάλει τον σέντερ φόρ του. Τον Ιρανό. Όχι. Τον Ασαριφάρ. Ποιο Ασαριφάρ, το Μασούτ. Ποιο Μασούτ, ρε. Το φόρ του. Το Γκέτσιλ, πώς το λένε. Ποιο Μασούτ δεκάρι, άσχετο. Ναι, ξέρεις. Ο Ατρόμητος. Τον Ιρανό, είπες. Ναι. Ο Ατρόμητος τον παίρνει τον κουλούρι. Δεν τον παίρνει τον κουλούρι. Ποιον έχει ο. Η Ξάνθη τον παίρνει τον κουλούρι. Να πει απέξω με τον κουλούρι να βγω Ευρώπη. Έκτη, πέμπτη. Τον παίρνει, δεν τον παίρνει. Ποια κουλούρι, ρε. Πλατυποδία έχει ο κουλούρι. Ποιο κουλούρι. Το ίδια καμάρα με σένα έχει.
Μυρμήγκι δεν χωράει από κάτω να περάσει. Το τσαλαπατάς από πάνω και βγάζει αίμα το μυρμήγκι. Του νταμπάνει. Ποιο κουλούρι. Τον τρώει κανονικά. Ποιο τον τρώει, ρε. Ποιο τον τρώει. Άλλο, παρακάτω. Πολύ ωραίο μήνυμα έστειλε. Ωραίο μήνυμα έστειλε ο ακροατής. Στη θέση του. Πώ τον λένε. Του Κλάους πρέπει να πάρει φόρ. Αναπληρωματικό. Νέο. Ταλέντο. Οι σημαίες σε κεντρικά. Σουβλατζίδικα του κέντρου και το γύρο προαστίων θα κυματίζουν μεσίστιες τις επόμενες τρεις μέρες. Ευχαριστούμε με μεγάλε Ούγκο. Για τον Αλμέιδα, λέει ο φίλος. Τι σημαίες, τι σουβλατζίδικα, δεν κατάλαβα. Τι. Ρε φίλε, ο Αλμέιδα ήταν 107 κιλά. Ο Αλμέιδα? Ναι, 107 κιλά. Ναι. Και λέει ότι τώρα στην Αθήνα ναι. θα κυματίζουν μεσίστιες. Τράβασε μια βόλτα εκεί πέρα να τις βάλουν να πάρει. Να το λύσω εγώ το θέμα. Τι καραγκιόζεις. Εγώ είμαι καραγκιόζεις. Κόκκινα, αν έκανες περισσότερα ακροματικότητα από το ραπ, μια ατάκα δικιά σου ταιριάζει. Όλοι αυτοί ψηφίζουν. Μεσένα μέσα. Μεσένα μέσα. Γρηγόρης, ένα μήνα αναλαμβάνει ο Γιαννακόπουλος την μπάλα του Παναθηναϊκού. Φίλε μου, Χάρη, είσαι σίγουρος ότι είναι καλά οικονομικά ο μεγάλος του Παναθηναϊκού? Εσύ τι λες, δεν είναι δηλαδή? Εγώ λέω ότι δεν είναι τόσο καλά όσο ήταν. Ναι. Λες εσύ. Εγώ λέω δεν είναι καλά. Πού το ξέρεις αυτό εσύ? Πού το ξέρω. Πού το ξέρεις, ναι. Δεν μου λες η δουλειά με τη Σπάρτη, χάλασε γρήγορα. Εσύ μιλάς για τον επιχειρηματία τώρα, ε. Για τον επιχειρηματία, ναι. βέβαια. Για την τροπή είναι. Ναι. Ή κάνω κάτι με αυτό. Ναι, εσύ δηλαδή κρίνεις την επιχείρησή του αυτή τη στιγμή. Δεν κρίνεις το σαν παράγοντα. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Δεν ξέρω, σαν παράγοντα είναι εξαιρετικό στον Παναθηναϊκό. Εσύ πώς λες ότι τα λεφτά που έχει δεν είναι όπως ήταν παλιά του Γιαννακόπουλου η οικογένεια? Πώς το λες αυτό? Με ποιο κριτήριο? Είναι δηλαδή. Κάτι με αριθμητική έκταση. Η αγορά, ρε φίλε, είναι σε πτωτική τάση, ναι, και ναι. είναι λογικό. Ξέρεις τη μετοχή του πόσο είναι, του τζίρου που έχει? Όχι. Κάνει. Άμα δεν ξέρεις τι μιλάς. Θα είμαι εγώ για να κόμπλω τώρα να στείλω δύο γορίλες. Ναι, στείλει, γιατί κακό. Να είμαι εγώ, λέω. Ρε φίλε, όταν παίζεις. Φίλε, άμα λες τώρα γιατί. Όταν παίζεις με δις και μετά παίζεις με εκατομμύρια, είσαι καλά ή όχι? Ποιος, αυτό σου λέω, έχεις αποδείξεις. Σου απαντάω. Όχι. Έχεις αποδείξεις. Τα υπόλοιπα κάνει και παράπονα εσύ, ότι εγώ λέω βλακίες. Σε καμία εταιρεία, σε καμία εταιρεία ναι. δεν μπορεί να έχει αποδείξει. Ναι. Όπως το είπα και με το Financial Fair Play ναι. και με τα υπόλοιπα. Είμαι εγώ δεν για... μπορεί να έχει αποδείξει. Εγώ, εγώ για... λέω λοιπόν. Γνώμη εκφράζω. Όχι γνώμη, δεν εκφράζει. Όταν υπάρχουν νούμερα, δεν εκφράζει γνώμη. Δεν είπα νούμερα. Εντάξει. Είμαι εγώ για να είμαι εγώ ο Τζάνκι. Περίμενε. Είμαι εγώ ο Τζάνκι. Ναι. Ο Τράγκι, πώς το λένε. Δεν είναι Τζάνκι. Όπως Τζάνκι, όπως το λέτε εσείς εδώ. Είμαι στη Λεωφόρο Νίκης με δυο γκόμενες γιατί είμαι και 30 ετών, 28 ναι. και ακούω ραδιόφωνο και σε ένα ναι. ζάμπινγκ πιάνω ένα κόκκινο να λέει ναι. ότι τα οικονομικά του Γιαννακόπουλου δεν είναι όπως ήταν παλιά. Ναι. ναι. Okay. Και έρχομαι εγώ εδώ πέρα με δυο γορίλες ναι. και σου λέω, φέρε μου δυο αποδείξεις ότι τα οικονομικά μου δεν είναι. Αν ήταν καλά θα έχεις πάρει το Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι. Ναι, μια το μπουνιά, πρώτο. Μια μπουνιά ο πρώτος γορίλας. Τι λες, ρε. Ναι, παρακάτω, δεύτερο. Εσύ το λες τράκι, εμένα να δώσεις μπουνιά. Δεν πας καλά. Εμένα δεν με δώσεις μπουνιά. Μη στεναχωρείς. Δεύτερο, τι θα το πεις. Δεύτερο. Δεύτερο, θα το πεις δεύτερο. Ό,τι. Τι έγινε με τη Σπάρτη πέρσι? Είχαμε παράπονα τους ποδοσφαιριστές που ήταν υπόσχερα απλήρωτοι. Με έβριζε όλη η Σπάρτη που ήταν Ολυμπιακή και σκόθηκα και έφυγα. Μια άλλη γροθιά από το φουσκωτό. Δεν θες τρίτη. Δηλαδή, συγγνώμη ρε. Δεν θες τρίτη. Επειδή σε βρίζαν, δεν τους πληρώνεις. Άντερε από ναι, ναι. Άντερε, κάνε κάτι. Έχεις καμιά απόδειξη εσύ που δεν έχεις να βγάλεις τον πίνα σου κόκκινε και μετράς τα ρεβίθια να κάνεις κριτική για τη δική μου την επιχείρηση? Άσε σαν παράγοντα. Εγώ μπορώ να βγω να πω για τον Μαρινάκη ή τον Μελισανίδη ή τον Σαββίδη κάτι για τις επιχειρήσεις του αόριστα. Στην μπάλα πάνω τους έχω διαλύσει. Ένας γορίλας δεν ήρθε να με δώσει μια ναι. μπουνιά. Εδώ όμως ναι. θες μπουνιές. Καλά, okay. Έτσι λέω. Ακούγεσαι. Ακούγομαι. Εγώ είμαι και εγώ πολύ ξεκάθαρο. Και εγώ αν ήμουν τράγκη, ούτε εγώ ήλε τα άφηνα. Γιατί σκέφτομαι πιο κοιλιά. Ναι, σε ναι. έχει ο τράγκη. Okay. Μπαίνει μέσα εκεί με το γουλωτό το μάτι. Ναι, ναι. Πίνει ναι. και δυο πορτοκαλάδες και σε κάνει μπαμπαούλο χοντρέ. Ο Ραπτόπουλος με αυτά που λέει για το Βιερίνα είναι άμπαλος. Λέει ο 624. Ναι. Α βγει ο 624. Σε κρίνει με τα λεγόμενά σου. Ναι, α βγει ο 624 να μα πει εκτός αν τον έβαλε ο Κουτσολιάκος και του δίνει κανένα μεροκάματο να βγει να στείλει μήνυμα. Ο 624. Γιατί έχει και τέτοια η δουλειά σου κόκκινε. Εντάξει, έχει και τέτοια η δουλειά σου. Έχει και τέτοια παραμέτρου στη δουλειά σου. Δεν μου λες. Να σου πω. Για τα 27 εκατομμύρια που φωνάζεις για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έχεις αποδείξεις? Για τα 20. Ναι, έχω. Για φέρτες. Σου απαντάω. Ρώτησα εγώ την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Βρε, ποιο ρώτησα, αποδείξεις? Ρώτησα, ναι. Αποδείξεις. Ρώτησα, ναι. Και μου λένε. Μου βγάλανε εκατομμύριο. Τι θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Για ποια χρήση του λέω είναι. Είναι για τη χρήση 17-18, όχι για την περσινή. Είναι για αυτή που θα έρθει. Και είμαστε δηλαδή άξινο. Λένε θα χάσουμε. Θα χάσουμε, γι' αυτό το ρώτησα. Γιατί δεν μπορώ να κατηγορήσω ναι. εγώ μια εταιρεία. Και πώς το ξέρουν ότι θα χάσουμε?
Πώς το ξέρουμε. Γιατί εγώ σου αποδεικνύω ότι δεν θα χάσουν. Ναι. Με όσους τρόπους θέλεις. Ναι. Πώς κάνουν 27 εκατομμύρια. Εσύ με μαθηματικά 9 στο τρίμηνο θα αποδείξει εσύ την πάρα πολύ. Πε τα σε κανένα παιδάκι. Εγώ θα σου αποδείξω. Ναι. Και πού ξέρει ο ΠΑΟΚ ότι δεν απολύσει 100.000 φανέλες. Το ξέρουνε. Ξέρουνε, ναι. Πώς γιατί ποτέ δεν πουλάνε 100.000 φανέλες. Και πού το ξέρουνε, φίλε. Εγώ λέω ότι μπορεί να μην ξέρουν. Γιατί είναι επιστήμονες κόκκινες στην πάρα. Έχουν ανθρώπους εξειδικευμένους και λένε. Δεν θα παίξουμε Ευρώπη. Εκτιμήσεις ναι, βεβαίως. Άλλο εκτίμηση και άλλο απόδειξη. Τι απόδειξη. Άλλα εκτίμηση και άλλο απόδειξη. Με εκτιμήσεις. Με εκτιμήσεις. Ναι, με έκανες τα μούτρα με την αριθμητική εσύ που έβγαλες στη Λάσκαρη ότι το 44 γεννημένη πέθανε το 17. 77 χρονών το την έβγαλες. Άστα τα μαθηματικά για κανένα μαθηματικό. Μέσα άκου όλοι θάζους βουλιάξαμε μέσα στον μπαρ. Και πώς και δεν πήγε. Εγώ πήγα να αυτοκτονήσω. Αφού δεν άκουσα. Τραβήξαν με το ζόρι. Λέει το 1944 γεννημένη Λάσκαρη, πέθανε το 17-77 χρονών. Λέει, όταν ανακοινώθηκε. Φεύγουμε όλοι βολίδα με τη θάλασσα. Και ο θάνατος του Λάσκαρη. Ναι. Ο πρώτος που μου το είπε ήταν ο Γιώργος ο Τεριακής. Ναι. Ο Μάντιος. Γιατί κάποιος θα το έλεγε. Εσύ για το ανακαλύψεις αποκλείεται. Άλλος θα το έλεγε. Δεν ασχολούμαι με κόμματα. Δεν ασχολείται. Γιατί με τι ασχολείσαι. Με μπάλα ασχολείσαι, μήπως άμα τη ξέρει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας δεν αμαλώσω εγώ μαζί σου σήμερα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ λέω λοιπόν. Γρηγόρα αποκτήσω ένα λεπτό. Πάω και ρωτάω. Ελάτε εδώ ρε παιδιά. Βγήκα και είπα ότι δεν πιστεύω ότι θα είστε μέσα 27 εκατομμύρια ευρώ και θεωρώ πολύ υπερβολικό το ποσό και νομίζω ότι εδώ με κοροϊδεύετε. Έλα εδώ κάτω να τα πεις. Και μου λέει. Και βγήκα στην τηλεόραση και τα είπα. Γιατί εγώ στράκι που δεν είμαι. Εγώ κατηγορήσω όταν έχω αποδείξεις. Δεν βγω να πω ο Γιαννακόπουλος να μου έρθουν εδώ οι γορίλες. Να έρθουνε. Για πες για τον Πάο. Πώς μπήκε 27. Να μην έρθουνε. Πώς μπήκε 27. Θα μπει 27. Πώς θα μπει. Λοιπόν. Πόσα παίρνει από τους ομίλους. 5. Πόσα θα έπαιρναν τα εισιτήρια, άλλα 5 σου λέω. Ναι, ναι. Μέχρι τα 27 πάνε. Γιατί εκεί ναι, ναι. Και πριν ποδοσφαιριστών έχει και πολλά στα οποία έχουν στάσει. Βάλε διαρκείας. Όλα. Βάλε όλα τα βάλα. Βάλε τα εισιτήρια. 10 όλα τα βάλα. 10. Ναι. Μέχρι τα 27. Και από τα 10 υπάρχουν και πριν γιατί. Σου λέει. Έλα εδώ πριν Γιώβιτς. Εγώ παίρνω πόνους γιατί παίζω σε ομίλους. Από τα 10 μέχρι τα 27 πόσο είναι. Όχι, εγώ σου λέω ένα δεκάρικο. Από τα 10 μέχρι τα 27 ρε ηλίθεια είναι το μπάτζετ του ΠΑΟΚ. Βλάκα. Δεν βγαίνει φίλε. Βλάκα. Και το μπάτζετ το έχασε επειδή δεν παίζει. Τα περιμένε. Βλάκα. Λέγε. Μαθηματικά εσύ έχει το τρίμηνο. Ωραία επιχείρηση. 4 χρόνια στην Αγγλικά. 4 χρόνια Αγγλικά στην ίδια τάξη Τσουβελάκη. Βρήκα ένα καθυστερημένο. Είδε τον Πάτερ Παναγιώτη και σε πέρασε. Βρήκα ένα καθυστερημένο και τον ψήφισαν. Τον ψήφισαν για 27 εκατομμύρια. Αν υπήρχαν λογοθεραπευτές, πρώτος που θα έκανε λογοθεραπεία θα ήσουν εσύ. Δηλαδή εγώ δεν έχω ξανακούσει αυτό. Είπανε ότι θα μπουν 27 εκατομμύρια. Αυτό είπανε. Και νούμερα τα οποία δεν βγαίνουν. Την αγαπάς, να πηγαίνεις να ρωτάς. Τα νούμερα σε τα οποία. Κατηγόρησα, Μίκη Μάους, θα το πω για αυτό το λόγο. Τι έχεις να μου πεις. Δεν βγαίνουνε τα νούμερα που μου λες. Δεν βγαίνουνε. Δεν βγαίνουν 27, βγαίνουν 22. Βγαίνουνε. Όχι, φίλε. Βγαίνουνε. Δεν βγαίνουν ούτε 22 βγαίνουνε. Ούτε 22 βγαίνουνε. Το μπάτζετ του ΠΑΟΚ πόσο είναι, ξέρεις. 20 εκατομμύρια. Ε? 20. Αυτά που χάθηκαν πόσα είναι. Αυτά. Ναι. 7 με 10. 12-13 εκατομμύρια. Βάλει και το μπάτζετ μέσα. Γιατί να βάλει το μπάτζετ, ρε φίλε. Πώς θα το βάλει. Όταν κάνεις τον προϋπολογισμό μια χρονιά. Στα έσοδά σου. Ρε φίλε, βάζεις... υπάρχουν τα δεδομένα έσοδα και τα προσδόκιμα. Τα δεδομένα έσοδα και τα προσδοκούμενα έσοδα. Ποια έσομα. Έσομα. Θέλω λογοθεραπεία. Αυτό είναι το επιχείρημά σου. Ποιο σου είπε δηλαδή από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και σένα για τα 27 για παίζουν. Τι, θα σου πω και ποιο με είπε. Αν θέλει. Όχι, δεν θέλω να σου πω. Τι έπηγε, λέω, και εγώ σου λέω ότι μίλησα με τον Κόκαλη, θα με πιστέψει. Καλά, σήμερα δεν σε πιστέψει κανένα σίγουρα. Αυτό που λε, μίλησα με κάποιον. Και αυτό που λε είναι ψευδέ. Δεν υπάρχει 27 εκατομμύρια μόνο με το Europa League. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Μα δεν είναι μόνο το Europa League. Τι άλλο είναι. Είναι και τα μάτς τα οποία ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει κόσμο. Τι λε, ρε φίλε, πούρισε 13.000 διαρκεία. Μισό λεπτό, ρε. Είναι και τα διαρκεία. Είναι και τα. Τα διαρκεία έχουν αύξηση φέτο. Είναι και η μπουτίκ που δεν θα λειτουργήσει τα Κυριακέ. Πολλά είναι. Γιατί να μην λειτουργεί. Γιατί θα κλειστεί ρε ηλίθεια η τούμπα, πάνω από κάθε μία πάρει την μπουτίκ. Είναι κλειστή η τούμπα και δεν μπορούν να ψωνίσουν από την μπουτίκ. Δεν νομίζω γιατί. Εσύ τι λες, ότι αν πάνε 18.000 παοξίδες στην τούμπα, ναι. Δεν θα πάνε 1.200 στην μπουτίκ να πάρουν από 10 ευρώ ένα πράγμα. Αν πηγαίνανε έτσι όπως το λες. Πώς πάνε δηλαδή. Θα ήτανε πάνε την Τετάρτη από τον Εύωσμο με τα μάξι, έρχονται εδώ πέρα, παίρνουν στην μπουτίκ και φεύγουν. Γιατί ντροπή είναι. Εννοείται ότι με τον αγώνα είναι παραπάνω. Ένα χαλασμένο ουίσκι, γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα. Ουίσκι που έχεις πει. Άτε, από τα χαλασμένα δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Ψήθηκες κιόλας. Πάνε τώρα κάνεις σαβάτα το μυροφορείο, θα πιεις κανένα καφέ. Εγώ το μυροφορείο. Και το Βιερίνια. Για το φίλο σου δεν έχεις να πεις τίποτα. Κάσε μας καημένα. Για τον Άπλα. Δεν έχω φίλους εγώ. Α, δεν έχεις φίλους. Μόνο εχθρούς εκεί. Δεν έχω φίλους εγώ. Δεν έχω φίλους εγώ. Μόνο εχθρούς. Εσύ αν έβλεπες το τούβλο εκεί όταν το δίνανε θα το έπαιρνες το τούβλο. Θα το έφεραν στο κεφάλι σου. Μη. Στο κεφάλι σου. Και που ξέρω εγώ δεν το πήρες. Μη. Επειδή λες μη. Άλλα θέματα.
Πάμε. Άλλα. Άλλα. Τι πολλά. Άλλο έχει. Πολλά. Βολίδα, τα θέματα. Πολλά. Λοιπόν, πάμε, μάθε ότι ο Καναδός βρήκε κάποια φράγκα. Ποιος τι? Ο Καναδός. Από πού είναι Καναδός? Μούτρα Καναδού έχει? Έχεις δει κανένα Καναδό? Δηλαδή κανονικό Καναδό. Θα γίνει κουβέντα ρε εσύ. Καναδός είναι αυτό. Θα γίνει καμιά κουβέντα σωστή. Ναι, Καναδός. Ή θα συνεχίσεις με τη βλακία. Καναδό τον είπες. Λοιπόν, ή θα ακούσεις. Εγώ από τον Δενδροπόταμο πρέπει να είναι. Από όπου και αν είναι. Ναι, Καναδός από τον Δενδροπόταμο. Βρήκε κάποια λεφτά. Τι λεφτά, πόσα ήταν, τι. Βρήκε κάποια λεφτά. Ναι. Τα οποία και είναι... θέλει να κατεβάσει την ομάδα. Πού να την κατεβάσει την ομάδα. Ερώτηση. Από πού τα βρήκε? Εσύ δεν σε νοιάζει. Μπορεί να τα βρήκε από το κογλίβο. Αρχίζω να πιστεύω αυτά που λένε. Όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στους σενάριους συνωμοσίας, ότι από κάπου τα παίρνει για να διαλύσει την ομάδα. Και σου εξηγώ δύο πολύ απλούς λόγους. Πόσα να πήρε, ρε Γρηγόρη? 100-150. 150 χιλιάρικα. Ναι. Θες σε δύο το κογλίφου, θα σε πάω εγώ στην Πάρνη, θα παίξω να σε βρω 250 χιλιάρικα. Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω. Είχα εγώ ένα δανεικά δεν έχω είχα και ένα δεν παίρνω. Πήγαινε στην Πάρνη, θα έπαιρνε ένα 30. Δεν παίρνω εγώ, ρε. 200 χιλιάρικα, το πού δεν θέλω δανεικά. Δεν θες εσύ. Όχι, δεν θέλω δανεικά. Άλλο, παρακάτω. Λοιπόν, γιατί υπάρχει κάτι πάρα πολύ απλό. Για να ακούσω εγώ. Λοιπόν, σήμερα τελειώνουν οι μεταγραφές. Σήμερα τελειώνουν οι μεταγραφές. Πώς τελειώνουν σήμερα? Αφού έχει 11 Σεπτεμβρίου μπορεί να κάνει μεταγραφή ελεύθερο. Πώς τελειώνουν σήμερα οι μεταγραφές? Μπορεί να τελειώσουν. Να τελειώσει. Σήμερα τελειώνουν οι μεταγραφές. Πώς τελειώνουν σήμερα, αφού 11 Σεπτεμβρίου τελειώνουν? Σήμερα τελειώνουν οι μεταγραφές. Δεν τελειώνουν. Έχει και άλλο, τελειώνουν τον και οι ιδανικοί. Παρακάτω. Ο Ηρακλής μπορεί να πάρει. Ο Ηρακλής. Η ομάδα του Παθανασάκη. Ο Παθανασάκη. Είσαι μαλάκας. Είμαι. Είμαι. Ή θα είσαι σοβαρός, ναι. Ή θα σταματήσεις το παραμύθι. Εγώ χριστιανό δεν δήλωσα εκεί να με το κελί να βρίζω. Δεν καταλαβαίνω. Εσύ βρίζεις, κακός. Και τι, επειδή λέω, επειδή λέω ότι είσαι. Ναι, αντροπή, αντροπή. Επειδή λέω ότι είσαι. Να πας να εξομολογηθείς, να φας φασολάκια, ναι. Δύο μήνες. Δύο μήνες, Δύο μήνες φασολάκια, χωρίς. Δεν μ' αρέσουν, προτιμώ να μείνω νηστικός. Χωρίς μπάνιες να φας. Νηστικός προτιμώ να μείνω. Νηστικός. Νηστικός προτιμώ να μείνω. Θες τον κόσμο να μάθει το θέμα? Τι να μάθει, ποιος τον νοιάζει το θέμα για τον Ηρακλή? Ποιος νοιάζει? Τώρα κλείσαν 200 ραδιόφωνα. Τι να με πειράζει. Μα λέμε για τον Βιερίνια, ο κόλος του μέχρι κάτω. Ναι. Λέμε για τον ένα Σνοχλή. Ναι. Λέμε για τον... Άντε πες για τον... Κάτι σοβαρό δεν έχει. Άντε πες για το σοβαρό. Μόνο, το μόνο που έχει να πει, πήγα στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρουμε σε ποιον πήγε, ναι, ναι. Και μου είπαν ότι θα μπουν τόσο μέσα. Ναι. Για τη χρήση χωρίς... 17-18. Άκου να δει. Ναι. Κάποιο κάνει ισολογισμό, ναι, ναι. Μετά το τέλο. Πώς γίνεται αυτοί να προβλέπουν ότι θα μπουν μέσα? Αν πήγαινες λογιστική και ήσουν αμορφωμένος και μαθηματικά ήσουν καλός και δεν είχες 9 στο τρίμηνο να σε περνάει πάντερ Παναγιώτη, θα ήξερες τελείως ότι ήταν... με τις μπούρδες. Ναι, τελείως με τις μπούρδες. Αν μου βρεις μια εταιρεία στον κόσμο, ναι, ναι. Η οποία προβλέπει ότι στο μέλλον θα είναι μέσα. Ναι. Εντάξει, okay, πάνε δύο ρόφους απάνω στο λογιστήριο, σε πού είναι οι λογίστρες? Πάνε. Πάνε να μάθεις. Μπορεί μια εταιρεία να σου πει που είναι ήδη μέσα. Άστο να πάει στο διάλογο. Μια εταιρεία που είναι ήδη μέσα. Πολλαπλασιασμό πινάκων δεν ήξερε να κάνει στην τρίτη ηλικίου. Και τώρα τι με έκανε στα μούτρα? Έλα, φύγε από εδώ πέρα. Αυτή είναι κουβέντα. Πολλαπλασιασμό πινάκων δεν ήξερε. Χρησιμοποιεί την ίδια επιχειρηματολογία. Ναι. Αποφεύγει ένα σοβαρό θέμα. Το σε πονάει καυτή πατάτα, την πέταξε, ναι, ναι. Και σε ψήσανε. Ψήσανε. Δεν αρέσει τον κόσμο αυτό. Δεν αρέσει τον κόσμο αυτό. Ψηλιάζεται διάφορα. Ναι. Δεν υπάρχει εταιρεία παγκοσμίω, ναι, ναι. Που να εμφανίζει παθητικό πριν το έτο. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Δεν μπορεί να προβλέψει. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Μπορεί μια εταιρεία που είναι μέσα να σου πει, ναι. Θα είμαι λιγότερο. Τώρα ακούνε οικονομολόγοι, ναι. Και τρακέρουν στον δρόμο. Α, τρακέρουν. Οι φαναρτζίδες κονομάνε. Αυτό είναι επιχειρηματολογία. Ναι, 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 είναι επιχειρηματολογία. Ότι πήγα στον ΠΑΟΚ επιεκώσει... και μου είπε ο... αυτός εδώ που πουλάει τους καφέδες. Σε λογιστή, ότι... σε λογιστή πήγε. Εσύ πήγες σε λογιστή, ναι, στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ανάθεμα αν ξέρεις που είναι το λογιστήριο. Ανάθεμα αν ξέρεις που είναι το λογιστήριο. Εγώ εκεί που μπαίνω εσύ. Καλά κάνεις. Εκεί που μπαίνεις, ξέρω, δεν θέλω να πω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Για πες. Εγώ δεν θέλω να πω. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να πάρει μόνο ελεύθερους ποδοσφαιριστές, ναι. Κάτω των 23. Θα πάρει. Κάτι που με κάνει να πιστέψω, να πιστεύω όλα αυτά τα σενάρια τα οποία λένε από πού τα βρίσκει τα λεφτά. Και η ομάδα πάει κατά διαόλου και πάει υπό διάλυση. Θύρα 10 Ινταΐδες, πού είναι να τον πιάσω, να τον δώσω ένα σουλτάν με να σου κάνω εγώ το ρεπορτάζ ή θες να σου δώσω απόλυτα. Είναι θύρα 10, πού είναι αυτός ο Ολλανδός. Καυγίζει εδώ στο κανελάκι και στον Μπούζο. Γιατί δεν του παίρνει τηλέφωνο, εδώ πήγε στα λογιστήρια του ΠΑΟΚ. Τι να τον πάρω. Εδώ πήρε στα λογιστήρια. Εγώ του είπα, θέλετε τα λογιστήρια του ΠΑΟΚ. Θα ζητήσετε συγγνώμη από το στα ρέμο. Στα λογιστήρια του ΠΑΟΚ θέλετε να για το θέμα έχεις να πεις συγγνώμη κάτι. Από το ρέμο να κάνω κονέ. Ήτανε μια ιδέα που είπες θες. Έκανες τίποτα. Για να... Δεν έχει αν θέλετε. Πας, ρωτάς, αν τον ενδιαφέρει. Εγώ πρέπει να πάρω από την οικογένεια. Το ευλόγησο. Και δεύτερον να οικονομήσω. Γιατί σου είπε κανένα να μην οικονομήσεις. Ναι. Αφού σου λες δεν τα παίρνεις. Τι κάνω? Δεν τα παίρνεις. Και δεν τα παίρνω. Ναι. Τα κάνω deal και να μην τα πάρω. Τι λες? Ναι. Τι τρελό είσαι, ρε. Τι είμαι, κόκκινος είμαι εγώ. Με ένα σουβλάκι να κάνω διαφήμιση 5.000 ευρώ. Άρα είσαι λαμόγιο. Αυτό είμαι. Λαμόγιο. Όχι, είμαι επιχειρηματία στο μυαλό. Λαμόγιο. Κάνω εγώ deal. Θα κάνω δηλαδή συνάντηση εσένα με έναν άλλο να κάνετε δουλειά και δεν θα βγάλω εγώ. Πρέπει γιατί, να βγάλεις. Γιατί θα κάνω, γιατί φίλοι είμαστε. Δεν είμαστε συγγενείς. Γιατί λες... συγγενείς να είμαστε, να μην βγάλω δηλαδή. Δηλαδή όταν μπει μια καλή κουβέντα για κάποιον σημαίνει ότι έχει κάποιο λόγο. Όχι, αυτό είναι κριτική. Για δουλειά σε μιλάω. Και εγώ γι' αυτό σου λέω. Ναι. Μου λες ο Βιερίνια θα βγάλει 5 εκατομμύρια. Ναι. Γι' αυτό αντιπαρέρχομαι, για να διευκρινίσει τι εννοεί. Ναι. Και επειδή είναι φίλος σου, δηλαδή τι σημαίνει επειδή είναι φίλος μου, δεν είναι δουλειά. Με την ίδια λογική με το δικό σου. Τι δουλειά?
Με το ίδιο συμπτικό, με το δικό σου. Ναι. Δουλειά δεν είναι. Ναι, δουλειά. Έλα εδώ, Αντελίνο. Ναι. Θέλω κι εγώ αυτά, γιατί θα φωνάζω κάθε μέρα σε... να σε πάρουν. Εσένα θα δώσω. Σου λέω μια βλακία. Εσύ είσαι άμπαλος, δεν σε δίνουν. Είμαι άμπαλος. Ε. Ωραία επιχείρημα. Εμπτή. Ενώ εσύ θα έπαιρνα. Επειδή είσαι έμπαλος. Εάν, κοίταξε, είναι ένας ποδοσφαιριστής που εγώ βλέπω δεν κάνει. Ναι. Αν κάνει και εκτεθείς. Μισό λεπτό. Μισό, εγώ βλέπω δεν κάνει. Αν κάνει και περίμενε, εκτεθείς. Ρε. Αν κάνει και εκτεθείς. Περίμενε. Ναι. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Θα μάθει και ο κόσμος τι λαμόγιανε οι δημοσιογράφοι και εσύ και εγώ και όλοι που ασχολούμαστε με αυτή την ιστορία. Τι μπορεί να κάνεις. Τι μπορείς να κάνεις. Λέγε. Τι μπορεί να κάνεις. Να πεις. Ο Βιερίνια δεν κάνει. Ναι. Ναι. Από τη στιγμή που λες δεν κάνει, επηρεάζεις κόσμο. Ναι. Πολύ ωραία. Αυτός θα πάρει για 3 χρόνια 5 εκατομμύρια. Από τα 31 μέχρι τα 34. Ναι. Και από τα 5 εκατομμύρια το ένα θα φύγει. Δεξιά-αριστερά. Εγώ δεν παίρνω. Ναι. Δεν παίρνω. Αν πω ότι ο Βιερίνια κάνει, με την μπάλα που ξέρω, ναι, θα πούνε ότι τα έχω πάρει. Με την μπάλα που ξέρω εγώ, ναι, που βλέπω, που ακούει ο κόσμος 20 χρόνια, εάν πω εγώ, περίμενε, ότι ο Βιερίνια 31 με 34 θα πάρει 5 εκατομμύρια από τον ΠΑΟ, που δεν τα παίρνει. Και τα δικαιολογεί αυτά. Ποια δικαιολογεί, ρε. Φλάσεις δυο θαύματα. Ποια δικαιολογεί. Που δεν τα παίρνει αυτά τα 5 εκατομμύρια σε 18 πλανήτες. Από τα 31 μέχρι τα 34. Μισό λεπτό! Πω εγώ ότι είναι πολύ καλή μεταγραφή και, δεν πάρω προμήθεια, είμαι μαλάκας. Ωραία. Έλα εδώ, βλάκα. Έλα εδώ να αποδείξω ότι είσαι βλάκας. Έλα εδώ. Πού να έρθεις κότα. Πού να έρθεις κότα. Γρηγόρη, από χθες το βράδυ του έχω στείλει μήνυμα να μας πει ο ραπ την τελική βαθμολογία με τους 5 πρώτους στη σειρά και κάνει τον Αριανό. Είναι Αριανός, δεν τον κάνει. Λοιπόν, το θαύμα έγινε και ο Ρέτσι έφυγε και αντί να πληρώσουμε πήραμε και 22 μοίρια. Τι λέτε τώρα, χωράει Μυραλάς δίπλα στο Τζούρεφιτς. Ρώτα τον Μαρινάκη, φίλε μου. Παιδιά, επειδή ο περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί λάθος την έκφραση εξαπάλωνων ήχων, ενημερώστε ότι, ότι η φράση αυτή σημαίνει από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από παιδική ηλικία και όχι κάτι άλλο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εγώ θα έπαιρνα 4 ποιοτικούς παίκτες, 2 back, καφ. Ένα center back, ένα μέσο αμυντικό center for αξίας 15 εκατομμύριων ευρώ και ηλικίας μέχρι 25 ετών. Εσύ, Σπύρο, αυτοί τι κάνουν είναι άλλη ιστορία. Γρηγόρη, τις ώρες που δεν είσαι με τον Ραπτόπουλο πρέπει να βαριέσαι πολύ, λέει η Χριστίνα. Εντάξει, άμα εσύ νιώθεις κάτι τέτοιο, έλα κάτσε δίπλα του. Πώς τον αντέχεις? Δεν τον αντέχω. Λίγο να μας πει ο Ραπ για τον Μαουρίσιο και για τον Ελκαντουρί. Τι να σου πει, ρε φίλε. Τι να σου πει τώρα. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάντα μια κακή κουβέντα για όλους και θέλει να πει τώρα ότι θα έλεγε καλή κουβέντα για κάποιον άλλον. Δεν έχει πει στη ζωή του καλή κουβέντα για κανέναν. Ποτέ. Και κάθεται τώρα και προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει ότι αν δεν έχει, όλα τα βλέπει μαύρα, όλα τα βλέπει άραχνα, όλους τους βλέπει λειψούς, στραβούς. Δεν είναι όλοι. Δεν είπες ποτέ καλή κουβέντα. Οπότε μπορεί να μην τα παίρνεις, αλλά αυτό που είπες είναι μια μπούρθα και μισή. Για κανέναν δεν είπες ότι είναι. Πού ξέρεις εσύ αν ο Γιώργος ο Σαββίδης δεν με αγάπησε? Πού το ξέρεις? Πού ξέρεις? Ξέρεις τι κάνω εγώ εδώ όταν φεύγω? Ξέρεις τι κάνω? Και με βγάζεις άγιο εμένα? Σε έβγαλε άγιο. Ναι, που με εκθιάζεις. Δεν σε εκθιάζω. Άσε που αν πας στο καφενείο θα πεις ύποπτο είναι ο Φαλακρός με αυτά που λέει. Θα με κατηγορήσεις με 30-40 άτομα. Έλα ρε, σταμάτα ρε. Έλα, σταμάτα ρε Λίγδα, βαρέθηκε ο κόσμος να σας ακούει, ρε Λίγδα. Για μένα καλά λόγια δεν λες, λέει ο Παπαδόπουλος. Ποιος είναι ο Παπαδόπουλος? Ένας, ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης? Τσιγκουναρά τον ανεβάζω, τσιγκουναρά τον κατεβάζω. Δεν λέω καλά λόγια. Είναι μεγάλος δάσκαλος όμως. Παιχταράς. Άκουνες, το θάβει και μετά τον γλύφει κιόλας να μην φάει και ξύλο. Όταν σε λέω εγώ Δημήτρη, δίνε του καμιά παραπάνω, δεν μ' ακούς. Μη μ' ακούς. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι η Kia Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε όλα τα μοντέλα της Hyundai με εκτόσεις από 500 μέχρι και 1000 ευρώ. Kia Hyundai είναι δύο εταιρείες. Δύο είναι. Εντάξει, έχει και άλλη. Έχει και Skoda. Καμιά τουρμπίνα έχει, από αυτό θα βάζεις τουρμπίνα. Τουρμπίνα να έχει. Όποτε θέλεις, ναι, πάμε μια βόλτα. Ξέρεις? Να δεις. Αν ξέρω. Πού να ξέρω. Εγώ ρε φίλε, άκου να δεις. Εγώ κάνω το πρόμο. Τι κάνεις? Δεν πουλάω. Πρόμο? Ναι. Άρε πρόμο χωρίς να ξέρεις τι έχει μέσα ο κινητήρας κάνεις. Πόσα λόγα τα έχει. Δεν σε ενημερώνω από την Πανατάς πόσα λόγα έχει. Έχει τουρμπίνα. Γιατί δεν ρωτάς την εταιρεία. Πάρε στο 23 15 96 56. Θα πάρω, ρε. Μάθε τι γίνεται. Και κυρίως μάθετε και πιστοποιήστε ότι οι εκτόσεις αυτές υπάρχουν και είναι αληθινές. Λοιπόν, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο
Επαναρχόμαστε με γραμμές. Μετρόπολης 95,5. Σκοράρουμε ψηλά. Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές στο Μητροπολιτικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης. Σπουδαίος εδώ γίνεσαι. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σπούδασε στο μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα, μέλος Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων. Αναγνωρισμένα πτυχία σε διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, παιδαγωγικά, ψυχολογία, επιστήμες υγείας, πολυτεχνικές και πολιτισμού. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Μαρούση, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη. Μπες στο μητροπολιτικό.edu.gr. Σπουδαίος εδώ γίνεσαι. Ήμουν ένας μάστορας σκληρός. Ό,τι έλεγα ήταν νόμος, δεν αλλάζω εύκολα εγώ. Μέχρι που μια μέρα μου είπαν θα βάψεις με αυτά τα χρώματα. Έγραφαν Ιζωμάτ, τα άλλα τους τα προϊόντα τα ξέρω. Χρόνια τα δουλεύω. Τα δοκιμάζω και βάφω. Τέλειο άπλωμα, καλυπτικότητα, απίστευτο αποτέλεσμα. Τώρα δεν αλλάζω. Βαμμένος Ιζωμάτ. Χρώματα Ιζωμάτ. Ό,τι πιο νέο στο χρώμα. Χιλιάδες υπέροχες αποχρώσεις, αντοχή και τέλεια καλυπτικότητα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ. Βαμμένος Ιζωμάτ. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 3.700.000 ευρώ στο jackpot του Joker. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Joker, από τον ΟΠΑΠ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Πρώτη βολή εύστοχη για την οικονομία. Δεύτερη βολή εύστοχη για την ποιότητα. Και η ομάδα των Lidl μπροστά στο σκορ. Από 5 έως Σάββατο, γεμίστε το καλάθι σας στα Lidl με βούτυρο αλατισμένο. 250 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,19. Επιτραπέζιο νερό 1,5 λίτρο, η εξάδα 31% φθηνότερα, 79 λεπτά. Λεμόνια, το κιλό, 25% φθηνότερα, 1,49. Και ανανά, το κιλό, σε απίστευτη τιμή, 1,19. Όλα για το καλάθι στα Lidl. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τέσσερα καταστήματα Friends by Quick Omega Pet και ένα οργανωμένο e-shop για να έχεις με ένα κλικ στο quicko.gr ό,τι χρειάζεσαι για το κατοικίδιό σου όπου κι αν βρίσκεσαι. Friends by Quick Omega Pet. Ο καλύτερος φίλος και το κατοικίδιό μου. Έρχεται ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στο Όραμα. Από 11 Αυγούστου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο για λίγες εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, Όραμα, The Music Show. Πότε θα σε δω. Στροφή καζίνο, περιοχή αεροδρομίου. Κρατήσεις 2310-474748. Η μεγαλύτερη τεχνητή παραλία στον κόσμο βρίσκεται στο Krausnik της Γερμανίας. Με τεχνητή θάλασσα και 50.000 φοινικόδεντρα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 6.000 επισκέπτες ταυτόχρονα. Στην Ελλάδα, για να δροσιστούμε, δεν χρειαζόμαστε τεχνητούς παράδεισους, έχουμε πιο φυσικές επιλογές. Νέα Lux Cola Plus Light. Η μόνη light cola με 100% φυσικά γλυκαντικά. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς τεχνητά γλυκαντικά, χωρίς τεχνητά διλήμματα. Νέα Lux Cola Plus Light. Αλλάζει το τοπίο με τον πιο φυσικό τρόπο. Δοκιμάστε την τώρα. Κύριε αστυνόμε, σας παρακαλώ μη με γράψετε. Δεν γίνεται κυρία μου, κυκλοφορείτε με λιγμένο κταίο. Μα δεν προλάβαινα να το πάω. Ας παίρνατε την Auto Technic να το φροντίσουν αυτοί. Τέρμα οι δικαιολογίες. Η εξυπηρέτηση στην πόρτα σας από την Auto Technic. Παραλαβή, έλεγχος κταίο και παράδοση του οχήματός σας όπου ζητήσετε από την Auto Technic. Για ραντεβού καλέστε στο 2310-685-800. Auto Technic. Το κταίο των μηχανικών. Οι 100 πρώτοι κερδίζουν το πλήσιμο του αυτοκινήτου μέσα έξω. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Πέμπτη έως Σάββατο. Βαφές μαλλιών Excellence. Προϊόντα στοματικής υγιεινής Colgate. Και καθαριστικά Άζαξ 50% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Ariel Σκόνη. Υγρό, κάψουλες ή συσκευασία μόνο 9,90. Όλες οι οικονομικές συσκευασίες Panes Babylino Sensitive 50% φθηνότερα. Και με αγορά 2 συσκευασιών δωροπαιδικό σακίδιο. Μασούτης. Εδώ για σένα οικονομικά και ελληνικά. Full Car Service. 800 τετραγωνικά μέτρα για τη φροντίδα του αυτοκινήτου. Υπηρεσίες συνεργείου, βαφείου, φανοποιείου. Δωρεάν διαγνωστικός έλεγχος. Σε Tracker Run.
Full Car Service. Άμεση συνεννόηση με την ασφαλιστική σου. Προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 681-121 και www.fullcarservice.gr. Και για τα κάμπριο αυτοκίνητα, το Full Car Service λύνει κάθε πρόβλημα σε περίπτωση σκισίματος της κουκούλας, σε προβλήματα μηχανισμού και σε επισκευές ηλιορροφών. Την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου κάνουμε παρέα με του δρόμου τα παιδιά και με κάτι παράξενες κοπέλες. Ανοίγουμε παρτίδες με το κουκλί της Κοκκινιάς, μπαίνουμε στη βάρκα του Αντώνη του Σερέτη και τραβάμε West για την Αμέρικα. Την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου είναι αδύνατο να κοιμηθούμε. Περνάμε μια μοναδική βραδιά με τον Δημήτρη Μιστακίδη στη Μονή Λαζαριστών. Δημήτρης Μιστακίδης, τα ρεμπέτικα της κιθάρας. Μικρή σκηνή Μονής Λαζαριστών. Ώρα έναρξης 9:30. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πλέον οι γραμμές είναι δικές σας, το 2310 για τα 390, 955 και ενώ το μήνυμά σου το 54340. Μετρόπολης 95,5, στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133, εύκολα, γρήγορα και με την πολυετή πείρα που έχουν. Εσείς τηλεφωνείτε εκεί έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, οπότε για οριστική διαγραφή αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Μιλήσαμε για Βιερίνια, μιλήσαμε για μεταγραφές, μιλήσαμε για πολλά. Ναι, μωρέ, σκοτώθηκε. Μιλάτε εσείς. Ούτε 500 άτομα δεν πάνε στο αεροδρόμιο. Το λέω εγώ. Εγώ λέω ότι θα πάει ένα τάλιρο για τον Αραούχο. Τι θα πάει? Θα πάει ένα τάλιρο για τον Αραούχο. Για τον Αραούχο θα πάει, για τον Βιερίνια δεν πάει. Άλλο λέω, οι παοξίδες έχουν μυαλό. Ξυπνήσανε. Δεν είναι σκλάβοι της ενημέρωσης. Μια χαρά είναι. Οκ. Okay. Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Τι να πιστεύω? Ό,τι πιστεύω τώρα. Έχω ένα μήνα εδώ σέρνεται ο Βιερίνια από μπαρ σε μπαρ. Από ξαπλώστρα σε ξαπλώστρα. Είναι από μπαρ σε μπαρ, μάλιστα. Ακούγες. Από πισίνα σε πισίνα. Ωραία τακτική να κρατήσει κάποιον. Πιάνει. Δεν μου αρέσουν εμένα, ρε κόκκινε. Αν τον πετάξω στο Βιερίνη, εγώ στο εξωτερικό, θα τον πάρει κανένα. Okay. Πρέπει ο Σαββίδη εκεί να τον πάρει, ει βάρο στην πλάτη του πάω. Να πάμε στον κόσμο. Πάω όπου θες πάνε. Λοιπόν, τα 390 δικά σα, μόνο 3 είναι στην αμονή. Ναι, τι να είναι, δεν πουλάει ο Βιερίνη. Τι να πουλήσει ο Βιερίνη. Παρακαλώ. Τι να πουλήσει. Ναι. Ναι, γεια σα. Γεια σα, κύριε. Εγώ μιλάω. Μιλάτε καθαρά, ναι. Ωραία. Τι κάνουμε, λαπτόπλε. Ακόμα ζούμε. Άμα αφήσει ότι δεν είμαστε καλά, σε κανένα site μπορεί να γράψει κανένα. Πέθανε ο Ραπτόπουλο, ο κόκκινο τράκαρ. Δεν παθαίνει. Δεν μου λε. Τι πρόβλημα έχει εσύ τώρα με το Βιερίνια, δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ τι είσαι τώρα, η γκόμενα του Βιερίνια, είσαι δηλαδή τώρα, ποδοσφαιρικά. Εσύ τι είσαι, γκόμενα του Βιερίνια. Ναι. Δεν μου λε πόσο χρόνο είσαι εσύ. 49, κοντεύω τα 50. Σε αυτή την ηλικία, ξέρει, ο άνθρωπο τη γυρνάει. Πάει στο αυτό που λένε υποβόσκουσα ομοφιλοφιλική τάση. Εσύ πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι κάπου εκεί, γύρω στα 50. 50 χρονών, να κοιτάξει τον προστάτη σου. Να κοιτάξει τον προστάτη μου. Έντερα αυτά τα κοιτάξει, εγώ τα κοίταξα, γι' αυτό σου λέω. Συμβουλή σου δίνω. Και δεν έχει τίποτα δηλαδή, δεν σε βρήκαν ότι είσαι λίγο κρύφα αδελφή. Όχι, ακόμα δεν με βρήκαν. Εσύ το κοίταξε? Εγώ το κοίταξα και εγώ το κοίταξα, μια χαρά. Σε βρήκαν καλά και εσένα, ναι. Τι σε πειράζει εσένα τώρα, άμα θα φέρει ο Σαββίδης στο Βιερίνη, αυτό δεν μπορώ. Το κόλλημά σου ποιο είναι? Από μπάλα ξέρει να μιλήσει ή θα μιλήσω στο Βρόντο? Εγώ ήμουνα, φίλε μου, στο πρωτάθλημα όταν πήρε ο ΠΑΟΚ και έβαλε τον γκολ ο Γκουερίνο, μέσα ήμουνα. Τι ήσουν μέσα? Ήσουν μέσα. Και εγώ έχω πάει σε 200 Πάσχα, σε 100 κηδείες και σε 800 να πούμε βαφτίσεις. Αλλά δεν ξέρω να ψέλνω, τι πάει να πει ότι ήσουν. Και έχω πάει στα μπουζούκια και δεν ξέρω να τραγουδάω. Ήσουν το 76 μέσα εσύ. Άρα δηλαδή δεν γνωρίζω από μπάλα. Αυτοί που θέλουν το Βιερίνια δεν γνωρίζουν από μπάλα. Αυτοί που θέλουν το Βιερίνια δεν ακονομήσουν. Και βρήκαν το χαζό το Σαββίδη ποδοσφαιρικά, να με συγχωρεί. Το χαζό. Ναι. Α του φάνε 5 εκατομμύρια, να φέρουν τον γέρο τον Βιερίνα και να διώξει τον Ερίκια και αφήσω τον Πάχμο, τον Βαρέλα, τον Μαλεζά και τον Κρέσπο, εσύ πονηρέ. Πενιντάρι.
Λοιπόν, για άλλο πώς. Τώρα η άμυνα μας ότι πάσχει. Η άμυνα σας πάσχει. Η άμυνα σας είναι πιο ανοιχτή από το εδίο της Τίνας πάθει, ρε. Ποια άμυνα σας, άμυνα είναι αυτή. Άκουδο ρε. Πενιντάριο εσύ που δεν πήγες να κάνεις έλεγχο. Να γίνει μεταγραφή, ρε, να ξεσηκωθεί ο λαός, ρε. Τι κάθεσαι και μελετάς. Επειδή είσαι λαός χαζός, δηλαδή πρέπει εγώ να συμπάσχω με σένα, ρε. Άμα είσαι εσύ χαζός. Εσύ που ψήφισες Πασόκ το 81 και σου χαζός, πρέπει να συμπάσχω μαζί σου, ρε χαζέ. Εγώ ψήφισα. Εσένα, ρε, που σε βάλανε. Σε είπε ο Τσίπρας ναι και είπε όχι, και μετά το έκανε ένα και το ψήφισες. Πρέπει να συμπάσχω με σένα, ρε, καθυστερημένε. Εγώ είμαι καθυστερημένο. Τι είσαι, δεν είσαι καθυστερημένο. Εσύ είσαι Χρυσαυγίτη. Εγώ είμαι Χρυσαυγίτη. Ναι. Από τι ψηφίζει. Από πού είμαι Χρυσαυγίτη. Πού βρίζει του χριστιανού. Ποιου βρίζω. Του χριστιανού. Εσύ είσαι χριστιανό. Βεβαίως. Πες μου μια από τις 10 έντολες που τηρείς. Ού φωνεύσεις για να μην φωνεύσω εσένα. Μ' αρέσει πολύ. Επόμενη γραμμή. Ωραίος. Καλός. Σωστός. Δεν φώνευσε. Δεν φώνευσε. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Ωραίος. Τέτοιο ακροατή θέλω. Έλα. Εγώ με τον Κουερίνο ήμουνα. Και εγώ με τον Κουερίνο ήμουνα μέσα και ήμουνα τρελαμένος. Πόσο χρόνο είσαι. Εγώ 63. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, δεν θέλω τραυματίες να αγοράζει. Μ' αρέσει το 63 χρόνο. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Δεν θέλουμε τραυματίες. Φτάνει. Πήραμε πολλούς. Πήρε σπαλτά μπόλικα και γέρους μπόλικους. Μπόλικα, φτάνει. Χάσαμε τέτοια. Πάντα όμως η ελπίδα είναι η ελπίδα. Δεν θέλουμε τραυματισμένους. Θέλουμε, ας είναι και πιο μεγάλος, αρκεί να μπει να παίξει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Διαμαρτύρομαι, γιατί συγγνώμη τώρα που λέω διαμαρτύρομαι και αν θέλετε πω και το ονοματεπώνυμό μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Στη λεγόμενη ΕΡΤ. Η οποία μας πούλησε. Εθνική Ελλάδος παίζει μπάσκετ. Ναι. Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο και πρέπει να είμαι υποχρεωμένος να το δώσει συνδρομητικό κανάλι. Ναι. Τι σας πληρώνουμε, κύριε, εκεί στην ΕΡΤ. Ναι. Κύριος ο Διονύσης Τσακνής, εκείνη πρασινοκάμπια, ο Διονύσης Τσακνής. Λέω και το πρόεδρος της ΕΡΤ. Σαν πρασινοκάμπια εκείνη ο Τσακνής. Ναι. Αν χρειάζεται ονοματεπώνυμο, να το πω. Δεν με νοιάζει. Μην πει τίποτα. Εντάξει. Φιλιά, τα λέμε. Καλό μεσημέρι. Να είσαι γερός. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Το κόκκινο. Εδώ είναι. Γρηγόρη. Εδώ. Έλα. Θέλω να μαζευτούμε ακόμα 2-3 χιλιάδες, ρε φίλε. Θέλω με τη βοήθειά σου λίγο από το ραδιόφωνο. Να μαζευτούμε 2-3 χιλιάδες ακόμα αετή, σαν εσένα και εμένα. Και εμένα βάζω μαζί, γιατί σ' ακούω κάθε μέρα. Να κάνουμε μία μήνυση στην Τρόικα για να μας πούνε αυτοί πώς γίνεται, ρε φίλε, μέχρι το 2060 να μας έχουν υπολογίσει το ΑΕΠ, το έλλειμμά μας, την ανεργία μας, τι στόχους θα έχουμε πετύχει. Τη θέση της χώρας στις αγορές, στις παγκόσμιες. Δηλαδή εδώ πρέπει να υπάρχει μια συνωμοσία πίσω από όλα αυτά. Τι το νοιάζει σαν τον κόκκινο, ρε φίλε. Είναι το ίδιο πράγμα, φίλε. Θέλεις να μαζευτούμε να τους κάνουμε. Είναι το ίδιο πράγμα. Πού να μαζευτεί, ρε φίλε. Είναι το ίδιο πράγμα. Όχι. Το ΑΕΠ ξέρεις τι είναι. Ναι, ΑΕΠ ποντίον Ηρακλής. Όχι. Ξέρεις τι είναι. Ναι, όχι, ρε, την ΑΕΠ ποντίον Ηρακλής. Άλλο ΑΕΠ. Όταν σου υπολογίζει μετά από 60 χρόνια πόσα χρήματα θα χρειάζεται το κράτος για να συντηρηθεί. Ναι. Και αν θα μπορεί να τα βγάλει. Φίλε, είναι το ίδιο πράγμα. Βέβαια, φυσικά το ίδιο είναι. Καμία σχέση. Καμία σχέση δεν έχει. Καμία. Ρόμπα έγινε κόκκινο. Ακούγεσαι. Ακούγεσαι. Επόμενο. Δεν μου λες βλάκας γεννήθηκες ή προέκυψες. Προέκυψε, φίλε. Από σένα είναι πάντως λιγότερο βλάκας. Σου είπε με επιχειρήματα. Αυτό... Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Δεν είναι επιχείρημα. Όχι. Αυτό και αν είναι επιχείρημα. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλώς τώρα. Τι κάνουμε. Καλώς. Ζούμε ακόμα, είμαστε όρθιοι. Ο Τομόπουλος είμαι. Ποιος Αντωνόπουλος. Τομόπουλος. Πάντα λέω το όνομα μου. Συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, Ραπτοπλέ, άκουσα χθες για τον Κούδα. Επειδή τυχαίνει να είναι παιδικός μου φίλος, ναι. Θα σου πω ένα. Βγάλαμε έναν παίχτη ο οποίος έχει κάνει ένα συμβόλαιο μόνο σε όλη τη ζωή του. Σε μια ομάδα. Για ποιο πράγμα. Ο Κούδας πήγε 17 χρονών, 17 και μισό τον πήγε ο πατέρας του, γιατί τον παρέσανε ένα παιδί, τον πήρε Πόρσε. Μα δεν ήταν το θέμα ο Γιώργος. Παράλογα, ναι. Είχες πει ότι ο Κούδας είναι Ολυμπιακός χθες, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, είπα, πήγε στον Ολυμπιακό γιατί στον ΠΑΟΚ δεν τον πληρώνανε. Τον πήγαν σηκωτό. Και καλά έκανε ο άνθρωπος. Και καλά έκανε. Τον ανοίξανε ζωή του πατέρα του κτλ. Εν πάση περιπτώσει, ο Κούδας δεν είχε υποράσει σε κανέναν Ολυμπιακό συμβόλαιο. Έπρεπε να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός τότε γιατί έκλεβε παίχτη. Αν το γνωρίζεις. Και μπράβο στη Χούντα που το γύρισε πίσω. Λοιπόν, ο Παντελάκης ήταν ο μάγκας που τον έδωσαν κατά τον Κούδα και ο Κούδας. Αλλά άμα δεν ήταν η Χούντα, άμα δεν ήταν η Χούντα. Δεν κοίταξε ποτέ τα χρήματα, ναι. Και συνεχώς νοιάζεται για τον ΠΑΟΚ.
Αυτό πιστεύω να το γνωρίζει. Αυτό ήταν μια κουβέντα με τον Κουσουλάκη που κάναμε, που λέει: εγώ είμαι Ηρακλής. Ε, και εσύ είσαι Ηρακλής, αλλά πήρε λέω τα λεφτά του ΤΑΕΦΑ. Τι Ηρακλής. Αυτό πήρε μεταγραφές. Πήρε, ναι. Ο Κούδας δεν πήρε. Κοίταξε, μοναδική ομάδα που υπόγραψε συμβόλαια είπε ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει άλλο παίκτη στην Ελλάδα. Το 46 είσαι γεννημένο και εσύ, ρε, σαν τον Γιώργο. Μια ηλικία. Το 47 είναι. Να, να ζήσει. Παιδικό φίλο. Να ζήσει. Έπειτα ένα άλλο. Θα σου πω. Ολυμπιακοί που παίρνουν συνεχώς. Δεν παίρνουν τώρα με αυτό το center back που πήρανε, κολλώνουν να πάρουν. Όχι, που παίρνουν στην εκπομπή σου. Ναι, δεν παίρνουν. Δεν ξέρω γιατί παίρνουν και πώς παίρνουν. Και το κάνω σαν παράπονο. Ναι. Ακούω πολλές. Εμένα δεν έχω παράπονο. Εμένα δεν με κόβει. Το ξέρω καλά, το βλέπω και το. Δεν διαμαρτύρουμε. Και ούτε. Λέω ευχαριστώ μόνο. Γιατί, ας πούμε, σε άλλους που θέλουν να πούν κάποια γνώμη, ναι, τους κόβεις και μέσα στους Ολυμπιακούς τους αφήνουν να εκφραστούν. Και ειδικά υπάρχει ένα συγκεκριμένο άτομο που παρουσιάζει τον Κερσάβα. Τον Κερσάβα. Δικαίωμά του, δεν λέω γιατί το κάνεις, ναι, αλλά είναι κάπως περίεργο για μένα που βγαίνουν τόσο πολύ Ολυμπιακοί. Γιατί, φίλε, εγώ δεν δήλωσα οπαδός και βγαίνουν οι πάντες εδώ. Δεν ξέρω. Ναι. Είμαι λίγο. Αυτό το οπαδικό. Ναι, αυτό το οπαδικό. Είσαι Ολυμπιακός, δεν σε βγάζω. Αφού με έβαλαν. Όχι, όχι, δεν είπα γιατί το βγάζεις. Ναι. Όχι, όχι, για όνομα του Θεού. Δεν λέω. Θες να σου πω. Μου είναι. Η περιέργειά σου λοιπόν θα στείλει. Διαρκείας μέσα στο ραδιόφωνο με άλλου παοχτήρι καριερμού. Θα στηλίσω την απορία. Αυτό θέλω να πω. Θα στηλίσω στην απορία. Εμένα τη δουλειά μου ο Αργιανός και ο Ηρακλειδέας δεν μου την κάνει όπως μου την κάνει ο Ολυμπιακός και ο Αεξής. Αν είναι έτσι. Τη δουλειά μου εμένα στο ραδιόφωνο, ναι, ο Αργιανός και ο Ηρακλειδέας δεν μου την κάνει όπως μου την κάνει ο Ολυμπιακός και ο Αεξής. Ναι. Αυτή είναι την απάντηση σου. Να πεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ πάντα δεν είμαι τις τάσεις του ζεσταμένου φαγητού να έχουν πίσω παίχτες. Όμως, το ακούσω. Το όμως είναι το εξής. Κάποιοι άλλοι βάζουν πολλά πράγματα κάτω, πολλά, διάφορα, από οικονομικά μέχρι οτιδήποτε, μέχρι πρεστής για την ομάδα. Μπορούν αυτή τη στιγμή που είναι σε κακό χάλι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, σε κακή διαχείριση να το πω καλύτερα, ο διαγνός του, όχι ο διαγνός, ο αναγκασμός του Ήβετς να φύγει, γιατί ο Ήβετς έφυγε. Να το τελειώσουμε το θέμα, να το τελειώσουμε το θέμα και να σου πω το εξής. Θα σου πω το εξής. Ο ΠΑΟΚ, αν ήταν να βγει τρίτος ή τέταρτος, δεν με χάλαγε ο Βιερίνια καθόλου. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Και ακριβώς αυτό θα ήταν το επόμενο που θα πω με δύο λέξεις. Θέλω να μου δώσεις 30 δευτερόλεπτα. Πάρτα. Λοιπόν, για μένα μπορεί να στενοχωρέθηκα 30% που κόπηκε ο ΠΑΟΚ σαν ΠΑΟΚτσής, αλλά χάρηκα 70%. Μήπως μπορέσεις και κάνεις. Κατάλαβα. Φύγε. Το καταλάβαμε. Σωστός. Επόμενος. Μακάρι. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Τι κάνετε, σειρά 4 λαχαναγουρά. Καλώς το φίλο μας. Τι κάνεις, έχω χρόνια να σε πάρω. Λέω να σε εγκαθιακού, αν λοιπόν μην νομίζω ότι δεν σε ακούω αυτό που λέει. Δεν έχεις εγκαταλείψει. Όχι, δεν είναι τηλεφωνικά, ναι, εντάξει, γιατί λίγο δεν είμαι και λίγο καλά. Εντάξει, να προσέχεις την υγεία. Είναι χιντάρις, άκου τώρα να σου πω. Ωραίος. Το προμόνσιο όσο από προχθές, από χθες βασικά, με το Βιερίνια. Εχθές το βράδυ όμως μίλησε θετικά πάλι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τι σε κόπτει εσένα με το Βιερίνια, ωραία γόρι μου γλυκό. Εντάξει, ο Βιερίνια θα μαζέψει τον κόσμο. Θα πουλήσουν φανέλες, θα κάνουν. Άμα θέλετε, παιδιά. Ένα χρόνο μπάλα θα παίξει. Άκουσα, μην νομίζετε ότι θα παίξει τέσσερα χρόνια μπάλα. Αν εσείς οι παοξίδες είστε προσωπολάτρες, είναι θέμα δικό σας. Εάν εσείς κάνετε. Συγγνώμη, αν θέλετε να κάνετε Θεό τον Γκαρσία ή τον Ζαγοράκη και να βγαίνετε τέταρτη, κάντε το. Αλλά εδώ λέμε ότι θέλετε. Ναι. Εσύ γιατί δεν αφήνεις οραμικά, παίρνεις μια σειρά, λες τα δικά σου, μάλλον τον μπερδεύεις. Έτσι κι άλλες και τον κόκκινο. Ρέχω αγόρι μου γλυκό. Δεν αφήνεις τον άλλον ολόκληρο. Το ολοκλήρωσε. Εσύ έχεις το δικό σου το πνεύμα τρέχει με 1500 την ώρα. Δεν τρέχει, Μιγε. Προτρέχει. Έχει διαφορά το τρέχει. Μιλάει το μαζούτ τώρα από δίπλα. Άντε, και τέλος πάντων, σας αφήνω, σας αγαπώ πολύ. Γεια. Εδώ λέμε θα πάρετε πρωτάθλημα. Αν είστε εσείς προσωπολάτρες και θέλετε να χαρείτε με το Ζαγοράκι, με τον Πατατούδη, με την Κορακάκη, ξέρω εγώ, με το άτομο, βγάλτε από την Τούμπα το ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα και βάλτε το Ζαγοράκι πάνω απ' όλα, ο Βιολίδης πάνω απ' όλα, ο Γκαρσία πάνω απ' όλα, ο Βιερίνια πάνω απ' όλα και ο Μπερμπάτοφ πάνω απ' όλα. Θέλετε το έργο έτσι, εσείς, εγώ είμαι αντίθετος, συγγνώμη. Είμαστε σε κόντρα. Καλημέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλώς τώρα. Γιάννης από Χαλκιδική. Φρε, καλώς. Ποιο μέρος? Μουδανιά. Πομ, μάλιστα.
Τι ήθελα να πω, ήθελα να πω για το Βιερίνια. Θα πεις. Από τη στιγμή που τον πήραμε, αν και ήμουν αντίθετο από την αρχή. Ναι, καλό δεχούμενο, βέβαια. Καλό είναι, καλό είναι να τον βάλει να παίξει δεξιά, να βάλει το Μάτος αριστερά και να διώξει το Λέοβατς. Το Μάτος αριστερά. Ναι, το Μάτος αριστερά έχει ξαναπέξει αυτό αριστερά. Τι αριστερά, μπακ. Μπακ να παίξει αριστερά. Και ναι. Δεξιά ποιο θα παίξει μπακ. Ο Βιερίνια. Δηλαδή εσεί δώσετε 5 εκατομμύρια μόνο για δύο χρόνια. Το βρίσκω. Μόνο εκεί το βρίσκω. Για να πάρετε μπακ. Ο Βιερίνια θα πάρει σύνταξη από εμά. Γι' αυτό θέλει να έρθει, γι' αυτό το λέμε. Αφού είστε κορόιδα, ρε Παόξιδε. Και ο Παπαδόπουλο, ο Κυριάκο θα πάρει σύνταξη και ο Ζαγοράκη πήρε σύνταξη. Αφού είστε τα κορόιδα, είστε. Σα πιάνουν κορόιδα. Αυτό είναι ο λόγο που έρχεται, τέλο πάντων, προ. Άμα είστε κορόιδα, φάτε την κοροϊδία. Εγώ δεν τρώω. Δεν θέλω να είμαι κορόιδο. Τα καλά και εγώ δεν θέλω να γίνω, ναι. Περιμένω μέχρι τελευταία στιγμή να πάρει ένα βαρβάτο στόπερ γιατί είπε ότι πάει για πρωτάθλημα. Έτσι, μπράβο. Αν ο Μίχελ θεωρεί ότι με Κρέσπο και με Βαρέλα μπορεί να πάρει πρωτάθλημα, είναι πολύ μακριά ανοιχτωμένο. Ναι, βέβαια, από την άλλη μεριά και ο Ολυμπιακός τα στόπερ που έχει και το αριστερό του μπακ. Και αυτό είναι μπροστά. Θέμα έχει κι αυτό. Μην νομίζει ότι πίσω είναι καλά. Έχει το, ναι, ναι, πήρε τον Τζόρτζεβιτ, έχει τον Εμενίκε. Εντάξει. Είναι δύσκολα τα πράγματα σε μένα. Μπροστά είναι καλό. Πίσω είναι τρύπα Ολυμπιακό. Είναι καλό μπροστά. Οπότε εσύ πρέπει να γίνει καλό πίσω, άμα είναι καλό μπροστά. Μ' αρέσει το πρωτάθλημα. Και να φορμαριστεί και ο Μακ. Θέλω να πιο πριν γιοβίσει. Σωστό. Να φορμαριστούν αυτοί, θα δούμε. Μακάρι. Mm. Και το άλλο που έχω να πω, έτσι που ήταν σκεπτικό. Παναθηναϊκός κάνει τρεις ανακοινώσεις μετά την πώληση του Ρέτσου. Ναι. Τρεις παίχτες πήγαν στον Παναθηναϊκό από πουθενά. Ναι. Δεν ξέρω, σκέφτομαι πως υπάρχει κανένα αλυσβερίς εκεί πέρα. Να το βοηθήσει. Μαρινάκης, ναι. Αλλά αφού να τον βοηθήσουμε εγώ με το δικό μου. Αυτά τα Golden Boy φιλαράκια ήταν. Ο Αλαφούζος στο άντρο της δεξιάς, ο άλλος φίλος με το Μητσοτακέικο. Εντάξει, εντάξει. Όλοι μαζί είναι. Περιμένω να δω. Για λοιπόν, δούμε. Τα λέμε. Γεια χαρά. Επόμενος κύριος. Έπεσε. Έχουμε άλλον. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Ακόμα όρθιοι είμαστε. Νόντας από Καλλιθέα, από Αθήνα παίρνω. Γεια σου, Επαμεινόντα. Τζιτζιφιές ή. Νόντας είπε. Ρε. Νόντας, ναι, και Επαμεινόντα. Επαμεινόντα το λένε κόκκινε. Και είμαι και πολύ νοτιοελαδίτης για να σας ακούω, αλλά εκτιμάμε τις καλές εκπομπές. Από Ρόδο είμαι κανονικά. Πώς μας πήρες πρέφα τον κόκκινο και εμένα δηλαδή εσύ. Πρώτα εσένα ραπ, μετά ήταν ακαριαίος έρωτας και ο κόκκινος. Δε. Εν πάση περιπτώσει. Καλά που υπάρχει λοιπόν το ίντερνετ και μπορούμε και μιλάμε. Σωστά. Ναι. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Ναι. Άκουσα πριν και το φίλο που είπε για το Αλυσβερίσι. Συμφωνώ για τον Αλαφούζο. Είναι διαπλεκόμενος χρόνια. Εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να πει ποιο δεν κομματικά. Είναι. Εμένα με ενδιαφέρει το ποδοσφαιρικό. Ξέρεις κάποιον που δεν είναι. Πολύ σωστά. Ακριβώς. Όλοι όσοι έχουν τα γκαφρά και διαχειρίζονται τέτοια ποσά. Ο Ιβάν είναι κόκκινε. Ο Ιβάν είναι διαπλεκόμενο. Αν είναι διαπλεκόμενο. Ναι, είναι. Φυσικά και είναι. Είναι. Μάλιστα, εντάξει. Ακριβώς. Όποιοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ασχολούνται με σκοπό να το να κερδίσουν. Άρα είναι διαπλακόμενοι. Σωστά. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω λίγο το ραπ που είχε δει τον Παναθηναϊκό ψόφιο στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Πιστεύει ότι μετά την πώληση του Ζέκα που ήρθαν τώρα τρεις παίχτες οι οποίοι δείχνουν ότι έχουν ποιότητα. Ποιος έχει ποιότητα, ο Τσανδάρης? Όχι ο Τσανδάρης. Ο Τσανδάρης τον πήραμε για δέκατη εναλλακτική. Δεν λέω. Δεν θα βλογήσω εγώ τα γένια τώρα. Τον άκουσα τον Τζανδάρη να μιλάει. Λίγο μπερδεμένο τον άκουσα. Δηλαδή πρέπει να είναι χαμένος λίγο, σαν και εμάς. Είναι λίγο. Είναι λίγο χαμένος. Δικός μας είναι, ναι. Εγώ μιλάω για τον Σιλά που είναι ένας μέτριος παίχτης που έχει παίξει σε καλές ομάδες. Τι θέση θα παίξει ο Σιλά? Εξάρι για αντιζέκα. Αντιζέκα θα είναι. Τον θέλει. Ναι, ναι. Κόφτη. Μετά πήρε ένα οχτάρι τον Χίλιαμαρκ. Αυτός είναι Σουηδός, είναι πιο δημιουργικός, είναι καλός. Ναι. Και παίρνει και ένα καλό εξτρέμ, έχει να παίξει μπάλα αρκετό καιρό, αλλά έχει ποιότητα. Mm. Ο Μουνιέ, ο Γάλλος. Ο Μουνιέ, ναι. Έτσι λέγεται, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύεις καθόλου ότι θα βοηθήσουν αυτοί οι τρεις παίχτες στο μεσοεπιθετικό κομμάτι? Ναι, γιατί ο Ζέκα δεν βοήθαγε καθόλου στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Όχι, δεν τον απαξιώνω τον Ζέκα. Ναι. Τον Ζέκα τον εκτιμώ πολύ, ήταν ο εργάτης. Ο Ζέκα ήταν ένας εργάτης, μαζεύει τα σκουπίδια, φόρτωμα, ξεφόρτωμα, τιμολόγια. Σωστό. Κόψε, δεν ήταν για στέλεχος επιχείρησης. Ναι. Ένας καλός εργάτης, όπως το είπες. Από μπάλα λίγα πράγματα. Ελάχιστα. 2 στα 10. Από τρεξίματα και από αυτά 9. Μαραθωνοδρόμος, βέβαια. Ακριβώς. Απλά βγάζει ένα μέσο όρο εκεί στο 5-6. Ήταν ένα πάντα... τέτοιο παίχτη, τον θέλω. Yeah. Και για ρόλους ειδικούς, να πάω χαμηλά στον αντίπαλο χαφ, να σβήσω, ξέρω εγώ, σε ντουμπλάρισμα τον καλό εξτρέμ. Έχει πολλούς ρόλους που μπορεί να παίξει ένας χαμάλης.
Τρέξε μαύρη γιατί θα πεινάσεις. Αυτή ειδικά, είναι η ιδέα. Ειδικά στο περσινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ναι. Άμα θυμάσαι, τη ζημιά είχε κάνει χαμηλά με τον Κουρμπέλη. Ήταν απίστευτο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Τους είχε σβήσει δηλαδή, δεν υπήρχαν άλλοι. Ήταν αργή και είχα αυτό. Δεν μου λε, λύσα μια απορία. Αλλιώ την απορία. Πιστεύει ότι έχει μέλλον ο Αλαφούζο στον Παναθηναϊκό? Παιδιά, από τη στιγμή που ο κόσμος τον έχει απαξιώσει τον Αλαφούζο πλέον και ψάχνει να βρει εναλλακτικές από πριν. Ψάχνουνε. Ναι, ποια είναι, ψάχνουνε. Το μόνο αυτό που προσπαθούν να πούνε τώρα ότι μπορεί να γίνει είναι να μπει ο Τράκη στο ποδόσφαιρο, που εγώ δεν το πιστεύω. Το θέλουμε τον Τράκη στο ποδόσφαιρο. Και εγώ τον θέλω γιατί αγαπάει τον Παναθηναϊκό όπως τον αγαπάω και εγώ και ο πατέρας μου και η οικογένειά μου. Θα έχουμε θέματα. Θα αποφλωροποιηθεί ο Παναθηναϊκός. Εσύ πιστεύεις είναι κακό αυτό? Εγώ το καλό είναι, θα αποφλωροποιηθεί ο Παναθηναϊκός, λέω. Ακριβώς. Ναι. Άρα θετικότατο. Γιατί τόσα χρόνια μας πιάνανε κότσους. Ο Αλαφούζος, ναι. Είναι ταμάμ. Ο απουσιολόγος, ο ρουφιάνος του καθηγητή. Ναι. Δηλαδή έχει μια μούρη, ας πούμε, η οποία λες, το φοβάμαι αυτόν. Κι ας είναι τα μούτρα του παιδιού. Δηλαδή λες, δεν μ' αρέσει η μάπα του, να πούμε. Είναι πολύ αστός ο Αλαφούζος για να τα βάλει με το Μαρινάκι και με όλους τους άλλους αυτούς. Πολύ αστική ευγένεια και δεν κάνει για το ποδόσφαιρο αυτό. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να ασχολείσαι λίγο με την ΕΠΟ, να κοιτάξει. Ρόδο, ποια περιοχή είσαι? Από την πόλη. Μέσα από την πόλη. Οκ, okay, boy, τα λέμε. Καλό μεσημέρι. Χάρηκα, παιδιά, γεια σας. Να είσαι καλά. Προλαβαίνουμε άλλο ένα ηχολήπτη της κουλτούρας. Πάμε. Έλα. Κωστή. Μάλιστα. Δεν το είπες το φίλο του Κούδα? Ας ανατρέξει λίγο τις εφημερίδες εκείνης της εποχής να δει τις δηλώσεις του Κούδα. Γιατί άλλα γράφανε οι εφημερίδες τότε. Εντάξει. Άμα τα αρνείται αυτά. Εντάξει, δεν έπαιξε όμως, σου λέει. Το δεύτερο που δεν το απάντησε στον κύριο, για σε θέμα που βγαίνουν Ολυμπιακοί, είναι γιατί έχουν πολλούς συγγενείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι το 80 είχαν και πανό. Έτσι δεν είναι? Πώς φαίνεται ότι είσαι αρνητικός? Δύο ομάδες μαζί δεν είχαν πανό? Είχανε, ναι. Γιατί δεν το απαντάς αυτά? Καλά, ρε, γιατί δεν τους τα λες τα μούτρα να την καταπιούνε, να την καταλάβουν επιτέλους? Ότι για το Θεατίνε γίνεται όλο αυτό. Από πίσω γίνονται άλλες δουλειές. Ένα τρίτο το κουσουλάκι που έβγαλες χθες. Δεν τον βγάλαμε, τι φίλε. Τι έγινε εκεί πέρα? Δεν τον βγάλαμε, βγήκε. Ναι, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει, μη στέκεσαι εκεί πέρα. Έχει σημασία. Βγήκε ο κουσουλάκης. Γιατί δεν το ρωτήσατε τι έγινε εκεί πέρα? Για να λυθεί αυτό το στοιχειωμένο το τέτοιο το θέμα τόσα χρόνια. Ή άμα δεν θα απαντούσε, πάλι κάτι θα βγάζαμε εμείς. Ένα τρίτο θέμα για τις μεταγραφές, για να μην γίνεσαι κακός, Κωστή. Μ' ακούς, Κωστή? Ναι. Να μην γίνεσαι κακός, επειδή εμείς είμαστε πρόβατα εδώ πέρα οι οπαδοί. Είμαστε προσωπολάτρες. Γιατί δεν κάνεις ένα θέμα, ποιοι δημοσιογράφοι αβαντάρουνε κάποιους συγκεκριμένους παίκτες και ποιους θάβουνε. Κάντο ένα θέμα μια φορά σε μια μεταγραφική περίοδο. Για να μην γίνεσαι εσύ κακός και να μην σου τη λένε. Αυτά, για χαρά. Προλαβαίνουμε άλλον έναν? Όχι. Τον Ιχολήπτη το κοιτάω, με λέει όχι. Εσύ πού το κατάλαβες? Ξέρω την ώρα. Ξέρεις την ώρα? Ποιαν ώρα? Τη Βαλσάμι. Ξέρει την ώρα αυτός. Έλα, πάμε σε διάλειμμα. Πώς πρόκειται να μιλήσεις? Ήσουν ή έγινε? Δεν κάνει. Αυτός έχει τώρα 30% οξυγόνα μέσα. Δεν έχει πνεύμα να δε. Πάνε σε διάλειμμα. Καραγκιόζης, έγινες ή γεννήθηκες? Πες μου. Μετρόπολης 95,5. Brilliant for Messi. Oh, what a goal that is. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Η ώρα είναι 3:30. Ώρα για ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργία. Ο σεβασμός στις ελπίδες της νεολαίας είναι υποχρέωση όλων μας. Το ICBS Business College, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Winchester της Αγγλίας, δημιουργούν και εξελίσσουν μάνατζερ στην Ευρώπη. Τα τρία κάμπους σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα και οι καινοτομικές μέθοδοι διδασκαλίας χαρακτηρίζουν το ICBS ως κορυφαίο Business College στην Ελλάδα. Τα πτυχία Bachelors και Masters είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα των ελληνικών πανεπιστημίων και οι κάτοχοί τους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες.
Πάρε μπρος. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ. Μην εκκρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Τα λέμε λαϊκά, γιατί όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη, το jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 3.100.000 ευρώ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο άνω των 18. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνο. Όταν πρόκειται για την ασφάλειά σας, η επιλογή είναι μόνο μία. Falcon Security GS. Η κορυφαία εταιρεία που ξεχώρισε για την αξιοπιστία, την υπευθυνότητα, τη συνέπεια και την αυστηρή επιλογή προσωπικού της. Falcon Security GS. Ο ακούραστος φύλακας της επιχείρησης, κατοικίας, περιουσίας σας που δεν ησυχάζει ποτέ για να κοιμάστε εσείς ξέγνιαστοι. Falcon Security GS. Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2341-0-917-57. Falcon Security GS. Η ασφάλειά σας. Δική μας υπόθεση. Πω, πω τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάκι, κανένα πουκαμισάκι. Ξέρεις, έτσι πάνω, να πούμε ωραίο. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε, αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Fans Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Στον δικό σου καφέ, βλέπεις το μέλλον. Αν όχι, έλα στα καταστήματα Φορόλ και διεκδίκησέ το. Νέος μεγάλος διαγωνισμός με μία ετήσια και 10 εξάμηνες υποτροφίες στο ΙΕΚ Α και άλλες 2 επιδοτήσεις διδάκτρων στο Mediterranean College. Απλά παίρνεις τον καφέ σου από τα καταστήματα Φορόλ, συμπληρώνεις την ειδική φόρμα με τα στοιχεία σου και που ξέρεις, ίσως να είσαι ένας από τους μεγάλους τυχερούς. Μόνο στα καταστήματα Φορόλ με κάθε καφέ. Στρώνεις το μέλλον σου. For all coffees, for all dreams. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Τέλος, είπα τέλος η ζάχαρη. Θα το γυρίσω στα φρούτα. Γιατί λίγο καρπούζι, λίγη φράουλα, λίγο λεμόνι. Λεμόνι, α, σκέτο. Αν δεν έχει και λίγη νόνα μπέλα. Λίγη φουντελίνα, λίγο κούκκις. Πώς θα κατέβει. Καλώς ορίσατε στο Φρέτζιο. Χωνάκι. Α, κουπάκι. Δίκυλο. Και 6 και 6-7. 10 χωνάκια. Κάνω τουρ στις γεύσεις. Τουρ στο Φρέτζιο. Φρέτζιο, παγωτά για καλομαθημένο. 20 χρόνια τουρισμός, η ΕΚ ΔΕΛΤΑ. Το η ΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης γιορτάζει τα 20 χρόνια από την ίδρυση της ειδικότητας τεχνικός μαγειρικής και προσφέρει επαιτειακά δίδακτρα στις ειδικότητες του τουριστικού κλάδου. Μαγειρική, αρτοποιία ζαχαροπλαστική, ξενοδοχειακά, τουριστικά, αισθητική, βοηθός φυσικοθεραπευτή. Κάνε κράτηση θέση σήμερα. www.deltapavlaiec.gr κάθετος 20. Πάρ! 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες πάρ! Άλογο. Αλλά δεν σου φαίνεται πάρ! Άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο. Υπερταχύτατο. Πεντάμορφο. Wow. Εκπληκτικό. Συναρπαστικό. Θα σου κόψει την πείνα. App του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς. Delivera. Παντρεύεστε. Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Μέτροσπορ. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή. 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτης στα σπορ. Εδώ είμαστε παρέα με την Kia Hyundai Ασκιάδης Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί που υπάρχουν απίστευτες προσφορές για όλους εσάς. Με τα μοντέλα της Hyundai να έχουν εκτόσεις από 500 έως και 1000 ευρώ αναλόγως το μοντέλο το οποίο θέλετε να επιλέξετε και να κάνετε δικό σας με τις καλύτερες τιμές οι οποίες υπάρχουν στην αγορά από την πιο καλή και πιο φθηνή Hyundai η οποία υπάρχει στην Ελλάδα. Hyundai Ασκιάδης Βαλοδήμος στο 2315-96-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο. Λοιπόν, τα τρία εντάρια είναι δικά σας, είναι γεμάτες οι γραμμές, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σχετικά με αυτό που είπατε προηγουμένως για το ότι θα μπει μέσα ο ΠΑΟΚ ή όχι με τους οικονομολόγους και τους λοιπούς κυρίους που κάνουν αυτές τις προβλέψεις, αν ήταν τόσο σωστοί όλοι αυτοί οι γραμματιζούμενοι, δεν θα έρχομαστε σε αυτά τα χάλια που είμαστε τώρα. Ναι, μωρή, οι γραμματιζούμενοι φταίνε. Εσείς δεν κλέβατε. Οι μη γραμματιζούμενοι. Εσύ δεν έκλεβες κι εγώ και ο Κόκκινος, δεν κλέβαμε. ΦΠΑ, ιστορίες αυτά. Περίμενε. Δεν παίρναμε επιχορηγήσεις. Οι αγρότες, οι καράβλαχοι δεν παίρνανε λεφτά να τα κάνουν βίλες και κουμάρια, να πούμε. Φταίνει οι γραμματιζούμενοι μόνο. Όταν όμως αυτός που ξέρει πρέπει να σε οδηγήσει όπως πρέπει. Ναι, εσύ τι είσαι, ταγάρι δηλαδή, είσαι κι εγώ. Εμείς τι είμαστε, ταγάρια δηλαδή. Ταγάρια είμαστε. Όταν όμως πήγαινε και παίρνει το δάνειο που του διαφήμιζε. Δηλαδή, εσένα επειδή σου άνοιξε τα σκέλια η Στάι και σου είπε θα πάρεις δάνειο, πήγες και το πήρες εσύ. Ναι, εγώ πήρα το πήρα. Είσαι ταγάρι. Εγώ δεν το πήρα. Εγώ είμαι ταγάρι. Όσο που είναι γραμματιζόμενο. Μπορεί να το πήρα και εγώ, να είμαι και εγώ ταγάρι. Δηλαδή, αν αύριο βγει ο Ευαγγελάτος και πει, ας πούμε, πάρτε ομόλογα, τα θα πάρεις εσύ. Δηλαδή, μπορεί να βγει ο Μπούζας να σου πει ότι ο Βιερίνια είναι, ξέρω εγώ, βιονικός, πήρε σούπερ μαντολί, να το πιστέψεις εσύ. Ναι, και εγώ. Ναι, εντάξει. Αυτός που ξέρει, εντάξει, όταν θα πεις εσύ κάτι, υποτίθεται ότι. Να μάθουμε να διαβάζουμε. Και εμείς που είμαστε αγράμματοι να διαβάζουμε. Γιατί. Συμφωνώ, έχεις δίκιο, αλλά αυτοί έχουν ένα παραπάνω να πούμε. Ναι, γνωρίζουν παραπάνω γιατί ναι, ίσως είναι περισσότερο μορφωμένοι, οργανωμένοι, χωμένοι στο έγκλημα κτλ. Ναι, αυτό ακριβώς. Αφού τα δικά σου λεγόμενα είναι αυτά, τώρα γιατί τα αλλάζει. Μα δεν διαφωνώ. Όχι, δεν τα αλλάζει ποτέ. Λοιπόν, γεια σας, γεια χαρά. Τι έγινε, ρε Κόκκινε, κουράστηκες, έφυγε το οξυγόνο από το πνευμόνι. Μίλα, ρε Κόκκινε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Κοίταξε, έχεις τέτοια τρέλα σήμερα στο μυαλό που δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία να μαλώσω. Δεν μαλώνεις μαζί μου. Όχι. Εγώ θέλω να μαλώσω. Μάλλον. Πάνε, έξω και πλάκω στο ξύλο. Έλα, φίλε. Δεν σου κάνω το χατήρι. Δεν μου κάνει το χατήρι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Είπες για το Βιερίνια. Ναι. Αφού έτσι κι αλλιώς η μεταγραφή έχει γίνει. Έχει καιρό που έχει γίνει. Ναι. Τώρα τι θα πω. Θα βγείτε στον δρόμο υπόξιδε, θα χορτάρετε, θα πάτε στο Λευκό Πύργο. Κοίταξε να δείτε. Σημαίε θα πάρετε να πούμε το Βιερίνια. Κοίταξε, στο Λευκό Πύργο και τέτοια πράγματα τώρα. Στο αεροδρόμιο θα πάτε. Χαζά που μα λε. Εντάξει. Στη Μακεδονία πάλι θα κλείσουν οι δρόμοι. Να στείλω τον τροχονό με τον Γιώργο να κλείσει τον δρόμο. Να πει ότι ξέρει κάτι, ότι δώσαμε τον καλύτερο παίχτη και τον άλλον δεν έπρεπε να τον δώσει. Εκεί συμφωνώ. Γι' αυτό το πράγμα, ναι. Αλλά τώρα, αφού η Βιερίνια ήταν για να έρθει και ήρθε, άμα παίξει παραπάνω από 1,5 χρόνο θα είμαστε τυχεροί. 1,5 θα σε παίξει. Θα είναι η απόδοση. Χριστούγεννα με θλάση θα είναι. Πού θα σε παίξει. Δεν ξέρω εσύ φίλε μέσα και αυτό ήταν τα 5 εκατομμύρια για να πάρει. 1,5 εκατομμύριο κάθε χρόνο. Και τελειώνει. Πόσο είναι, 32, 33. 31,5. 31,5. Καλημέρα. 35, λίγο πιο μικρός από σένα. Τελειώνει, λίγο πιο μικρός από εμένα, κάνα 2 χρόνια περισσότερο. Εμείς θέλουμε σήμερα, εμείς συγκεκριμένα, εκτός από σένα Ραπτόπουλο που λες ότι η εθνική δεν σε νοιάζει. Γιατί εσένα σε νοιάζει. Εμένα. Ναι. 5 παρατέρα το πετάω Αθήνα. Ναι. Πάω πάνω, τουλάχιστον αυτό το μάτι για να το πάρουμε. Τι είσαι εσύ, στο φάρο εκεί που πάνε τζάμπα στο γήπεδο, παίρνουν τα ειστήρια τζάμπα. Εγώ φιλαράκι μου έχω πολλά χρόνια. Από την ΕΠΟ. Κοίταξε να δεις. Σπέρνουν και τις σημαίες δωρεάν.
Έτσι πάω κι εγώ. Θα με κάνουν το ταξίδι με με κάνουν τις πλακάνκους και δωρεάν ξενοδοχείο και πισίνα, πάω κι εγώ να κάνω τον έλεγχο. Μάρκο, θα μιλήσει. Πάω κι εγώ να κάνω τον έλεγχο. Θέλω να μιλήσει την κουρού με χέρια, ρε. Ναι. Είναι δεν απαντάω κόκκινο. Καταδέχεσαι. Πάω κι εγώ τζάμπα. Καταδέχεσαι να μιλήσει την κουρού με χέρια. Θα με δώσει έποτα φράγκα τρεις μέρες να κάνω τον τρομπετίστε εκεί πέρα. Καταδέχεσαι. Στο τζάμπα να πούμε. Ένα λεπτό να ακούσει. Παρακαλώ. Έχει χορηγό. Χορηγούσα, έχει που παίρνει λεφτά. Εγώ. Άμα δεν είχα χορηγού, θα ήμουν ψόφιο στην πίνα. Μπράβο. Η Εθνική έχει χορηγούς. Έχει. Μπράβο, ναι. Εμείς πάμε μέσα χορηγούς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Α, σας πληρώνει χορηγή, Παρακαλώ. Καλή κούτρο Κοζανίτης. Γρηγόρη, πες το ένα μήνα καθίσανε. Γρηγόρη, πες το βρωμοσκοπιανό δίπλα σου να στηρίξει τις εθνικές ομάδες σήμερα. Σταύρος φίλος. Δηλαδή, συγγνώμη. Αν δεν τη στηρίξει ο βρωμοσκοπιανός, όπως λες. Ποιο λέει Σκοπιανό. Τι θα, εσένα. Εμένα. Ναι. Ναι. Ρε καράφλα, πώς να πάμε αεροδρόμιο αφού ο Αντρέ είναι ήδη Θεσσαλονίκη. Κάτσε να απαντήσω το φίλο. Εσύ φίλο, όταν πας και παίζεις κουμάρι εκεί πέρα στο καζίνο, καλά είναι. Και πας και φτιάχνεις τα δόντια σου και κάνεις επιχειρήσεις. Εσύ είσαι Μακεδόνας. Ε? Και παντρεύεσαι εκεί τις Σκοπιανές και τις κάνεις Ελληνίδες. Εσύ Ελληναρά. Χρυσαυγήτη λοιπόν, εσύ. Ναι. Γρηγόρη, οικονομολόγος είμαι. Mm. Μάλιστα. Πρόσεχε, εμείς κοίτας κανένα καλσόνι. Και παραλίγο να τρακάρω. Φυσικά. Οι ΑΕ κάνουν προϋπολογισμό εξόδων, ακόμα και την γραφική ύλη, χαρτιά κλπ. Άλλο προϋπολογισμό εξόδων. Ναι. Και άλλο να σου λέει ότι θα μπω φέτος 27 εκατομμύρια. Άσε ρε κόκκινε, μην το κάνεις στο μαθηματικό. Δεν υπάρχει. Άστο να πάει στο διάλειμμα. Καράφλα, αν είχα εταιρεία καθαρισμού, δεν θα σε έπαιρνα ούτε να μαζέψεις σκουπίδια. Δεν έχεις όμως. Εντάξει. Ενώ εσένα, εγώ θα σε έπαιρνα, στέλεχος θα σε έκανα στη δικιά μου επιχείρηση. Τώρα που ανοίγω το μαγαζί. Έχεις καταδύσει. Ναι, ναι. Ναι. Του αλεφαντού να αναπαράγεις ό,τι βλακιά λέει. Χαλάλη το ευρώ που σου έστειλα το μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ορίστε. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Ναι, κύριε μου. Ακούγομαι. Καθαρότατα. Λοιπόν, καλησπέρα στον Κόκκινο και στο εσένα, Ραπτόπουλε. Καλησπέρα, κύριε. Λοιπόν, είμαι ο Χρήστος από Γερμανία. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Κολυνδρό Θεσσαλονίκη με άδεια. Στο Κολυνδρό είσαι τώρα. Ίσως στη Γερμανία. Ωραία. Είμαι στη Γερμανία, τώρα είμαι με άδεια στο Κολυνδρό εδώ. Ναι. Λοιπόν. Δύο-τρία πραγματάκια θέλω να μου πεις λίγο. Σου αρέσει πάρα πολύ να μπριζώνεις το λαό του ΠΑΟΚ και τον κόσμο του ΠΑΟΚ με τον Βιερίνια. Mm. Κάτι πρώτον γιατί πώς ξέρεις ότι ο Βιερίνια δεν είναι καλός παίκτης. Είπα εγώ ότι ο Βιερίνια είναι κακός παίκτης. Σ' ακούω δύο μέρες εδώ τώρα και όλο με τον Βιερίνια και τραυματίας και γιατί να πάρω τον Βιερίνια. Γιατί μην τον πάρω τον Βιερίνια. Πάρ' τον. Τι θα σε κάνω εγώ. Με τον Ζόρες, μην τον παίρνεις. Όχι, μα. Έχεις εδώ και δύο μέρες. Και τον Μπερμπάτοφ δεν ήθελες να πάρεις τα γάρια από τη Γερμανία, εσύ. Τι σου έλεγα εγώ. Τον Μπερμπάτοφ τώρα, μιλάμε για τον Βιερίνια τώρα. Και η ίδια περίπτωση είναι, ρε, τα γάρι. Λοιπόν, θα με χαλάσει να έχω τον Βιερίνια, να έχω και τον Ενρίκε. Να μην τον δώσω. Αφού θα τον δώσεις, ρε, τα γάρι τον Ενρίκε. Λέω να μην τον δώσω. Να... Ναι. Και δεν είναι κακό να τον έχω και αυτό στην πισινή. Τραυματίζεται ο Μακ. Ναι. Κόκκινη κάτω ο Βιερίνια. Ποιο θα βάλω εκεί πέρα. Ναι. Ποιο θα βάλει, τον Ενρίκε. Ακριβώς αυτό θέλω. Σου πουλάνε τον Ενρίκε για να πάρουν τον Βιερίνια. Τι άποψη έχεις? Δεν μ' αρέσει. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Σου είπα τώρα. Και άμα δεν σ' αρέσει εσένα, τότε γιατί κατηγορείς εμένα? Όχι, γιατί φαγώθηκες με τον Βιερίνια. Φαγώθηκα γιατί είναι αρπαχτή. Γιατί είναι μεταγραφή αρπαχτή και όχι ουσίας. Θες παίκτες center back 2. Λέω εγώ. Ναι. Κρίνομαι εγώ. Η δουλειά μου είναι αυτή. Με κρίνει ο κόσμος. Σε δύο μήνες θα με κρίνουν, τρεις μήνες. Άμα έρθει ο Βιερίνια, πάρω το πρωτάθλημα, βάλει 30 γκολ. Και ο Κρέσπο με τον Βαρέλα φάνε 15-20 γκολ μόνο, έγινε ρόμπα. Κρίνομαι. Πρώτη φορά θα είναι. Ναι, σίγουρα. Σε τι πετάει, ρε, μαζούτε από εκεί πέρα. Χαλασμένο πετρέλαιο. Ναι. Μ' ακούς. Ναι. Θέλω να πω, όταν έχει Βιερίνια δεξιά μπροστά, πίσω έχει Μάτο. Απ' την άλλη έχει τον. Ναι. Τον Μάκη και από πίσω έχει τον Λέβικ. Τώρα δεν ξέρω ποιο έχει σε μπακ πίσω τώρα. Ναι, έχει ωραία άκρα. Έχει ωραία άκρα. Λοιπόν, και πιστεύω και ο Πρίγιοβιτς και οι άλλοι θα βάλουν και κάποια γκολ, έτσι. Άμα τον φορτώνουν στο κεφάλι, γιατί αλλιώς δεν μπορεί, δεν τον βλέπω, θα κάνει και αυτός γκολ. Εντάξει, πιστεύω ότι θα είναι καλά μπροστά. Τώρα για πίσω, δεν ξέρω τώρα τι έχουν κάνει πίσω, αλλά. Εσύ άφησες στη Γερμανία για να έρθεις στο Κορδελιό τώρα, διακοπές. Ναι, ήρθα στο Κορδελιό, ναι. Δηλαδή άφησες στη Γερμανία για να έρθεις διακοπές στο Κορδελιό. Ναι, Θεσσαλονίκη, εντάξει, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Καλά, ρε, κάτσε να πάμε στο ρεπόρτερ. Έγινε, καλό μεσημέρι. Έλα, ρεπόρτερ, καλέ μου Χρήσαν, θες ακούμε. Καλησπέρα, Κουμπά. Καλώς τον. Καταρχήν, πριν από 10 λεπτά βγήκε ο Μαουρίσιο από τα γραφεία μαζί με την οικογένειά του και μάνατζερ του. Εμφανώς ικανοποιημένος από την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ανακοινώθηκε κιόλας για 3 χρόνια, τα 3 επόμενα χρόνια. Πολύ ωραία μεταγραφή. Πολύ ωραία μεταγραφή. Βέβαια. Ναι, θα τα δούμε τα υπόλοιπα και στο χορτάρι. Λίγα λεπτά αργότερα,
μπήκε στα γραφεία ο Πέδρο Ενρίκε. Ναι. Το ρωτήσαμε τι ακριβώς συμβαίνει με την περίπτωσή του, αν φεύγει για την Καραμπάκ. Τι είπε ο άνθρωπος. Η απάντηση ήταν δεν ξέρω ακόμη. Εντάξει. Δεν ξέρω τίποτα. Το ρωτήσαμε επίσης αν θα παιχτούν όλα τα τελευταία λεπτά των μεταγραφών. Τον ρωτήσαμε χαρακτηριστικά. Και σήκωσε τα χέρια, λέει δεν ξέρω τίποτα ακόμη, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Αυτό ήρθε. Αλλά το γεγονός ότι ήρθε στα γραφεία. Ήρθε μόνος του ή με τον μάνατζερ του. Μόνος του. Μόνος του. Ωραία, ωραία. Το γεγονός ότι είναι στα γραφεία αυτή τη στιγμή δείχνει ότι γύρω από το θέμα του υπάρχει μια κινητικότητα. Ναι. Σωστό. Σωστό. Αυτές είναι εξελίξεις. Μέχρι στιγμής περιμένουμε έξω από την Τούμπα. Είμαστε αναμονή και επίσης. Ο κύριος Μίχελ είναι εκεί, κάποιος από την οικογένεια. Είναι εδώ, κατέβηκε, συνόδευσε τον Μαουρίσιο έξω από τα γραφεία και ξαναμπήκε μέσα. Από την οικογένεια Σαββίδη κάποιος. Όχι, κυρία Γκονζάρεβα. Όχι, όχι, δεν είδαμε κάποιον. Δεν είδαμε κάποιον. Η κυρία Γκονζάρεβα αποχώρησε πριν από λίγο από τα γραφεία. Πολύ καλά. Ο κύριος Μίχελ είναι ακόμη μέσα και περιμένουμε. Ναι. Περιμένουμε για να δούμε τι θα γίνει και με την υπόθεση του Βιερίνη. Ναι. Θα είσαι εκεί επί ποδός. Εντάξει, υπομονή, θα είναι δύσκολο. Πάντα είναι ο Χρύσανθος. Σταμάτα ρε κοκκινά στο γλύψιμο. Ναι, κύριε Χρύσανθε, καλό μεσημέρι. Α, κύριε Χρύσανθε, και δεν είναι για σένα Χρύσανθος, δεν είναι μόνο ένας. Ο Δοβλέ του δεν σε κάνει. Παρακαλώ. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα κύριε Κόκκινη και κύριε Ραπτόπουλε στην πιο ερωτική πόλη. Ναι, και εμείς κύριε Καλτσόνη. Έχετε τους χαιρετισμούς του κυρίου Σάβα. Ναι. Επειδή ετοιμάζεται να τον πάρω να πάμε στη γνωστή ταβέρνα εδώ να φάμε στην Παράγκα. Μου είπε να σας ρωτήσω κάτι κύριε Ραπτόπουλε, εσάς που κρατάτε και στατιστικά και είστε και παλιός στατιστικολόγος. Ξέρετε όταν, όταν ερχόταν η αποστολή και του Ολυμπιακού και κατέκλειε στη Θεσσαλονίκη στο γνωστό ξενοδοχείο επί της Εγνατίας, που έφορας του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδος της γειτονιάς σας εκεί ήταν ο γνωστός ξενοδόχος που δεν βρίσκεται άλλο εν ζωή, είχε τύχει τυχαία να δει στον ημιόροφο που ήταν το γραφείο του κυρίου Λάζαρου. Ναι. Συνάντησε και τον μετέπειτα υπουργό αθλητισμού, ξέρετε, το εκμουδανιών, τον κύριο Ασλανίδη, και θυμόταν ότι ο κύριος Τσόμος είχε ένα νεαρό άτομο τότε λογιστή, ναι, χωρίς πλούσια χέτη, που μάθαινε τα τεκτενόμενα του ποδοσφαίρου. Και του έχει κάνει εντύπωση δηλαδή. Δεν θα αναφερθώ τώρα για τη μεταγραφή του κυρίου Κούδα που είχε πάει στον Ολυμπιακό τότε, ούτε για το πανό, ούτε για το πανό του Βόλου. Δηλαδή αυτά είναι χιλιοτυπωμένα. Οι σημερινοί εξιντάριδες το θυμούνται. Διότι τι έγραφε, για θυμίστε μου λίγο τότε. Εγώ δεν το βλέπα καλά το πανό, κύριε Ραπτόπουλο. Όχι, μωρέ, με αυτό το πανό να πούμε. Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Να σας ρωτήσω, γιατί είναι και ένα γνωστό τραγούδι, με είπε ο κύριος Σάβας, κιθαρίστα ή ντράμερ. Το δίλημα δηλαδή. Εσύ ερώτηση, που τα ξέρεις ναι, όλα. Ναι, όχι. Ο Λάζαρος ο Τσόμος. Ναι. Ποια Ελληνίδα ηθοποιό είχε γκόμενα, νεαρή. Θέλω να πω, είναι, η κυρία είναι εν ζωή. Έτσι δε, είναι προσωπικά δεδομένα, δεν μπορούμε να αναφέρουμε. Γιατί ψέματα είναι. Ούτε για τον Καρά, ούτε για τον Γιάννη, εντάξει, ούτε για τον παλέμαχο τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Κουίζ του κυρίου Ζάβα είναι, που με ρώτησε, ποιο θεωρείτε καλύτερο διαιτητή στη Θεσσαλονίκη το 72-74, το Ζλατάνο ή το Μίχα, κύριε Ραπτόπουλε. Το Ζλατάνο, το Ζλατάνο. Το Ζλατάνο θεωρείται καλό, μάλιστα. Και να δώσουμε και τα έμψημα στο μεγάλο μάνατζερ και ατζέντη του Παύλου. Τα έμψημα. Έμψημα. Τα έμψημα, τα έμψημα όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε κύριε. Τα έμψημα, τα έμψημα. Τα έμψημα. Διότι μόνο αυτός θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια μεταγραφή, αυτός και ο Σιούγκαρης, να πουλήσουν το Ρέτσο στην Μπάγερ Λεβερκούζεν με 25 εκατομμύρια και να πλασάρουν το Βιερίνια στα 32 στον ΠΑΟΚ. Με αυτά τα χρήματα. Μόνο αυτοί οι δύο, κύριε Ραπτόπουλε μου. Και καλύτερο. Έχεις τα χαϊβάνια από κάτω, τα προσωπολατρικά να χειροκροτάνε. Πάμε. Επόμενος κύριος. Το καλύτερο μήνυμα που μου έχει έρθει από κάποιο φίλο ακροατή σήμερα. Ξύπρισες. Είναι από το Σάβα. Καλησπέρα, έχω ένα πρόβλημα και θέλω τη βοήθειά σας. Ο γιος μου είναι στην τρίτη ηλικία και δεν πάει καθόλου καλά μαθηματικά. Παρακαλώ, μήπως μπορείτε να μου δώσετε το τηλέφωνο του πατήρ Παναγιώτη. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Ναι, για χαρά. Χαίρετε. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει επιστημονικά γιατί ο ΠΑΟΚ είναι τόσο κομπλεξική ομάδα. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο. Τι κομπλεξική ομάδα. Πείτε μας με λεπτομέρειες τι θα πει κομπλεξική ομάδα.
Δηλαδή δεν γίνεται, δεν εξηγείται ας πούμε αλλιώς να παίξεις όλα τα εχέγγυα, να έχεις τα πάντα ας πούμε και να φτάνεις να παίξεις ας πούμε Ευρώπη τη χρονιά όλη και να χάνεις από μια ομάδα. Μόνο κομπλεξικός μπορείς να είσαι ας πούμε, δεν μπορεί να είναι, δεν εξηγείται. Εσύ τι ομάδα είσαι φίλε? Πας Γιάννενα. Πας Γιάννενα. Και θεωρείς τον ΠΑΟΚ κομπλεξικό γιατί? Γιατί δεν, κάθε φορά στα δύσκολα ας πούμε, γιατί μπορεί να δείξει μια πυκνή και μια δύναμη ας πούμε, κατευθείαν τα χάνει, κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά, κάτι... Πώς το εξηγείς ας πούμε εσύ? Πώς το εξηγώ? Όπως τρώνεις κοιμάσαι φίλε, άμα δεν βρέξεις κόλλο δεν τρως ψάρι. Πήγε στη Σουηδία να κάνει τουρισμό, καλά να πάθει. Μα δεν είναι η πρώτη φορά ας πούμε. Γιατί πέρσι δεν πέρασε στους ομίλους? Πρόπερσι δεν πέρασε. Πέρασε εντάξει ας πούμε, αλλά δεν ξέρω, δηλαδή κάθε φορά που... Κομπλεξικό θα... λες κάποιον που κατά συρροή κάνει κάτι και αποτυχάνει. Ευχαριστώ, με καλύψατε. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Εγώ σειρά. Ναι. Μ' ακούτε? Οχ, ναι. Τον κύριο Κόκκινο θα ήθελα. Εδώ είναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε μου, εσένα αγαπάω. Απέναντι σου έχει το Φαρακρό. Θα του κάνεις ένα ερώτημα. Όταν κατουράει, αχνίζει το κατούριμά του? Αν δεν αχνίζει... Ναι. Κάτσε τον άνθρωπο. Αν δεν αχνίζει... Αν δεν αχνίζει ο Ηλιακός, δεν λειτουργεί. Ναι. Η φαλάχρα του. Ναι. Αν αχνίζει, λειτουργεί ο Ηλιακός. Αλλά σήμερα είπε το καλύτερο. Ότι είναι αγράμματος. Το παραδέχτηκε. Κάνει την εκπομπή σου πίσω να ακούσεις. Εντάξει, και τι να κάνουμε, να το σταυρώσουμε. Έχω όμως εγγράμματο συνεργάτη. Άσε ρε, τώρα έχεις λιγμένο γάλα, ο Μίχλης του Χολομόντος. Εσύ, κοίταξε, Ραπτόπουλος προστάτη 08. Εσύ κοίτα, ο θάνατος από τον προστάτη είναι κακό. Και να το προσέξεις. Λοιπόν, 023 είναι προστάτης και σε προστατεύει και σε ένα μαγεί. Άμα σε βάλει κάτω ο παππούς, θα πει στον δεσπότη Παναγιώτη. Σήμερα πήρα το PSA, το πήρα σήμερα. 023. Γερός να είσαι, ρε, πάντα έτσι. Εσύ που είσαι 49. Αλλά δεν τολμάς να έρθεις στον Πολύγυρο. Τη Χαλκιδική τη βρίζεις όλη μέρα και όλη την άδεια δεν μου λες... τις κοκόνες. Θέλω να απαντήσει ειλικρινά. Θα χρειαστείς και βοήθεια για το ξύλο ή θα το δέρνεις μόνος σου? Για ποιο? Για το Φαλακρό. Θα χρειαστείς και βοήθεια για το ξύλο ή θα τον δέρνεις μόνος σου? Όχι, βράσω, το χρειάζομαι, δεν μπορώ να δίνω αδύναμα. Τώρα σε έβρισε, δεν μπορώ να δίνω αδύναμα. Απλώς θα θέλω να δει όταν κατουράει, βγάζει αχνό. Έλα να σου δείξω. Γεια σου παππού. Ωραίος μου σκύλος. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα ρε Αλάνια. Τώρα δέσαμε. Έπιασε κουλτούρα τώρα. Καλά είμαστε. Ναι. Λοιπόν φιλαράκι, δύο πράγματα θα πω. Εγώ Κώστα στεναχωρέθηκα για αυτό που άκουσα. Ότι θα έμπαινε αυτοκίνητο μέσα να σε πατήσει λέει στην καφετέρια. Μπήκε. Εγώ το έστειλα. Με πήραν όμως κάποιοι αλλά φίλοι. Αλλά πήγε 20 λεπτά αργότερα. Με πήραν όμως κάποιοι φίλοι λαϊκαζίδες, τι ξέρεις τι μου είπαν? Τι? Την επόμενη φορά εκεί που θα πας να δεις μπάλα, λέει τρένο να πει μέσα. Τι καλοί άνθρωποι. Χρυσά παιδιά. Τι αγάπη λοιπόν, είναι αυτή. Τι χριστιανισμός. Και ένα δεύτερο. Λυπάμαι πολύ κύριε Σαββίδη. Λυπάμαι για σένα ειλικρινά. Κρίμα. Γιατί για έκατσε και μίλησε με το Φαλάκρα. Κρίμα. Σε βρήκα και τα παίρνουν χοντρά και με ΜΑΚ και με Βερίνια και ποιος ξέρει το Δεκέμβριο ποιους άλλους θα μας φέρουν. Έγινε η ομάδα έτσι φίλε, 10 παίχτες κάθε 6 μήνες. Άντε γεια. Like I just speaking. Έλα. Ναι. Σαν να ήταν 5.000. Ορίστε. Πρώτο τελευταίος. Εγώ είμαι. Ξύπνησες κόκκινη. Εγώ τι είμαι. Κάνα μισά ώρα σε έπιασε ένας. Μάθε να μιλάς. Ένας λίθαργος θα πούμε. Έλεγε φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Για τον οδηγό του Μπαρμπατσάβα ήθελα να πω. Ναι, σας παρακαλώ, κύριος Σάββας. Και ας γεμίσει τα μάξη του ματιλάκια, χαρτομάτιλα, γιατί βλέπω κάθε Σαββατοκύριακο να κλαίει ο Μπαρμπατσάβας, να πούμε. Να κλαίει κάθε Σαββατοκύριακο και να διαμαρτύρεται, να ορίεται. Ετοιμάζεται για ονειρεμένες βραδιές Champions League. Καλά, καλά. Αχαλήνο του έρωτα... Και διάθεσης. Αυτός... Και να κλείσει ψάχνει αφημί στην καρδία να παίξει γάμα εθνική. Κοιμάται και διαμαρτύρεται. Κοιμάται και διαμαρτύρεται. Άντε ρε βλάκα να πεις τον Ηρακλάκο. Τον Ηρακλάκο. Ζώων. Έγινε.
μιλάτε. Βον. Εζώ. Βον. Ορίστε. Ναι. Ακούγομαι. Ναι. Λοιπόν, και εγώ δύο πράγματα θέλω να πω. Ο Ραπτόπουλος, Ραπτόπουλο ακούς φαντάζομαι. Ναι, ακούω, ναι. Λοιπόν, ένα είναι ποδοσφαιρικό. Ναι. Είπες ότι εσύ θα κριθείς σε 2-3 μήνες αν πεις κάτι και δεν σου βγει, έτσι δεν είναι? Δεν κρινόμαστε κάθε μέρα όλοι. Σωστό. Λοιπόν, ένας προπονητής, εφόσον ξέρεις ποδοσφαιρικά, πότε πρέπει να κρίνεται? Τουλάχιστον 3 μήνες από τότε που αναλαμβάνει. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ. Δηλαδή ο Ραπτόπουλος, φίλε, συγγνώμη παρεμβαίνω. Παρακαλώ. Θα είχε διώξει τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στον τρίτο μήνα. Εγώ και θα δεν θα γίνω ποτέ η ιστορία που είδαμε. Εγώ θα πω το εξής, εφόσον ξέρει ο Ραπτόπουλος ποδοσφαιρικά, φαντάζομαι. Όχι, ξέρει, με τον τρόπο που λειτουργεί όμως. Μισό. Σε αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι θα συνεννοηθούμε. Λοιπόν, έρχεται ένας προπονητής, λέμε ένα όνομα στην τύχη, Στέφενς, ο οποίος έχει μάθει να δουλεύει με αφρό. Ναι. Λοιπόν, γίνονται συναντήσεις, Μακεδονία, Παλάς, εδώ, εκεί, πόσα θες, τόσα πάρτα, έλα. Έρχεται ο προπονητής και λέει, γιατί πάμε για πρωτάθλημα, ποιο είναι το budget, αυτό. Οκ. Λοιπόν, και κάθεται και μου λέει μετά, αυτός ο προπονητής που έχει μάθει να δουλεύει με αφρό, ότι ξέρεις κάτι, το δυναμικό της ομάδας, αυτό βγάζει προς τα έξω στη συνέντευξή του, έτσι, είναι πολύ καλό, και να μην κάνουμε προσθήκες, άντε έναν δύο παίκτες να φέρουμε, οκ, πάμε για πρωτάθλημα. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Καίγεται από μόνος του, γιατί έχει πάρει τα φράγκα. Μπορεί. Θέλει να κρυθεί. Δεν δίνει χρόνο να κρυθεί. Ένας προπονητής που λέει ότι θα πάει για πρωτάθλημα, λέει εφόσον είναι αυτό το budget, θέλω βάσει αυτού του budget αυτούς τους παίκτες, στο τέλος της περίοδου αν δεν του βγει είναι άχρηστος. Όχι σε 2-3 μήνες. Και το λέω το όχι σε 2-3 μήνες, γιατί και ο Ίβιτς καλά πήγε. Στα play-off δεν του βγήκε. Φταίει ο Ίβιτς? Όχι. Είχε υλικό. Τι υλικό είχε? Ξεκίνησε με ένα υλικό, πόσο θα αντέξει? Τι βάθος υπάρχει? Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, το πολιτικό που έλεγε ο Ραπτόπουλος ότι είμαστε τα γάρια. Υπάρχει βαθμός ευθύνης, Ραπτόπουλε. Τα γάρια εννοώ προς απολάτρες. Ναι, όχι, για την πολιτική μιλάω, που μιλούσατε περί δανείων και μετοχών και τα λοιπά. Ναι. Υπάρχει βαθμός ευθύνης. Υπάρχει ο βαθμός ευθύνης του πολίτη, που μπορεί να είναι ταγάρι, άσχετος, αμόρφωτος, οτιδήποτε. Υπάρχει ο βαθμός ευθύνης της πολιτείας, που πρέπει να προστατεύσει τον πολίτη. Ο βαθμός ευθύνης της πολιτείας... Αφού η πολιτεία, συγγνώμη που επεμβαίνω... Παρακαλώ. Αφού η πολιτεία είναι εχθρός του πολίτη. Εχθρός καταλήγει. Μα είναι. Δεν υπάρχει μια σχέση. Η σχέση του πολίτη με το κράτος είναι εχθρική. Και ο ένας φέρεται ευάναυσα στον άλλον και ο άλλος. Δηλαδή... Το κράτος φέρεται βάναυσα στον πολίτη και ο πολίτης προσπαθεί βάναυσα να φερθεί και έχει φερθεί στο κράτος. Είναι μια σχέση δηλαδή μίσους. Μπράβο. Το άλοθη όμως του πολίτη, ξέρεις ποιο είναι? Δεν έχει άλοθη ο πολίτης. Πώς δεν έχει? Γιατί να έχει άλοθη? Ο πολίτης κάθεται και σου λέει, αφού δεν βγαίνω και με κλέβεις. Ναι. Έτσι, εγώ αμυνόμενος κάνω αυτά που Όταν έβγαινε, γιατί έκλεβε ο πολίτης? Όταν έβγαινε οικονομικά, εννοείς. Ναι, τη δεκαετία του 80, γιατί έκλεβε ο πολίτης? Επειδή έκλεβε, έβγαινε. Όταν έκλεβε ο πολίτης, δεν έβαζε μέσα το κράτος? Φυσικά και το έβαζε. Άρα και ο πολίτης είναι κοπρίτης. Εγώ δεν σου και εμείς είμαστε εγώ. Θέλω να πω ότι θεωρώ τον εαυτό μου συνυπεύθυνο, δεν θεωρώ το κράτος εχθρό μου, αλλά θεωρώ και τον εαυτό μου εχθρό του κράτους. Και έχω βγει την ψυχολογική μου ισορροπία. Αυτό το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, εγώ είμαι ποντίκι και η γάτα είναι το κράτος, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν χρυσώνω το χάπι του πολίτη, συμφωνώ μαζί. Ναι, αυτό λέω εγώ. Ότι να το πάρουμε και πιο απλά αν θέλεις. Έτσι, αυτοί που μας αξίζουν εδώ και 40-50 χρόνια, αυτοί μας κυβερνούν, εμείς τους βγάζουμε. Καλά κάνουν. Έτσι δεν είναι? Αμέ. Μπράβο, λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να αγιάσω τον πολίτη. Εσύ δεν τον έβγαλες? Ελούσου τον. Όχι μόνο αυτό,
Εσύ σαν πολίτης έχεις νοοτροπία λαμογιού και το κράτος το ίδιο απέναντί σου. Άρα η σχέση σας είναι τέτοια. Βρε, η σχέση είναι τέτοια. Λοιπόν. Να σου το πω διαφορετικά. Πηγαίνω σε έναν δρόμο, πέφτω σε μια λακκούβα με το αυτοκίνητο, χαλάει το αυτοκίνητό μου. Φταίω εγώ που δεν πρόσεξα τη λακκούβα, έχω δηλαδή έναν βαθμό ευθύνης. Έχει βαθμό ευθύνης μεγαλύτερο το κράτος που δεν βούλωσε τη λακκούβα. Λοιπόν, άκου να δεις, εσύ έχεις τα μάξι, πέφτεις τη λακκούβα.